Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Απόψε η εκπομπή, σαν η τελευταία του χρόνου, θέλησε να θυμηθεί και να θυμίσει το πώς ξεκίνησε. Μαζί λοιπόν οι τρεις της πρώτης βραδιάς μιας τηλεοπτικής εκπομπής που καθιερώθηκε χάρη και στη δική σας αγάπη. Ο Μιχάλης Δεργαλάκος, ο Κώστας Γερονικολός, παραμονή του χρόνου που φεύγει, μαζί μας. Ακόμη, ο Γιώργος Μπάκος, που αρκετές βραδιές βοήθησε, και ο Μάρκος Μουζάκης που πήρε τη σκητάλη. Λείπει ο Φέδωνας Λεοντόπουλος για λόγους ανεξαρτήτως θέσης του. Δεν είναι απόψε εδώ. Μιχάλη, οι δύσκολες στιγμές που ανήκουν στο παρελθόν, γι' αυτό και είναι και χαρά μου πράγματι που απόψε σε έχουμε εδώ, που δέχτηκες αμέσως την πρόσκλησή μας. Όπως επίσης χαρά είναι που και ο Κώστας και ο Γιώργος θα βοηθήσουν απόψε και θα θυμίσουν τις παλιές μέρες που εγώ πιστεύω ότι ήταν όλες καλές. Παλιές αμαρτίες. Όχι παλιές αμαρτίες, σε δύσκολο χρόνο και δύσκολες μέρες, όπως το λες εσύ Μάκη, δόθηκε μια μάχη που θα έλεγα ότι είχε ένα αίσιο πέρας. Με την εξής έννοια, ότι εκείνη την περίοδο η πολιτική ζωή είχε περάσει στην εντυπωσιολογία, στη σκανδαλολογία και στον παραλογισμό και δόθηκε μια μάχη. Δεν πέρασαν κάποια σχέδια που ήθελαν την πολιτική εκαθάριση του ΠΑΣΟΚ και σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι η πολιτική απόκτησε τις πραγματικές σταθερές της, δηλαδή μπήκε να αντιμετωπίσει τα υπαρκτά προβλήματα αυτού του τόπου και βέβαια βοήθησε νομίζω και η δική μας μάχη που δώσαμε εκείνη την περίοδο, έστω και αν η μάχη αυτή έχει συγκοφαντηθεί από διάφορα συμφέροντα και για διάφορους λόγους. Πάντως, οι επόμενες μέρες που ήρθαν, νομίζω ότι δικαίωσαν. Να πω και εγώ δύο πράγματα. Και η εκπομπή μας, η οποία, μην ξεχνάμε, άρχισε λίγο μετά τις εκλογές του 1990, του Απρίλη. Νομίζω άρχισαμε κάπου στα τέλη του Απρίλη. Όχι, μετά τις εκλογές. Μετά τις εκλογές του Ιουνίου του 1989. Όχι, όχι. Η εκπομπή, εδώ λέω η δικιά μας, αυτή του πιεστηρίου, άρχισε λίγες μέρες μετά τις εκλογές του 1990, του Απριλίου, ίσως στα τέλη Απριλίου, λίγο μετά το Πάσχα. Έχει καλή μνήμη, Κώστα. Ναι. Αυτό που θέλω να πω, και δεν θέλω να ευλογήσουμε τα γένια μας, μόνο τα δικά μας, αλλά μια και είναι και έτσι πανηγυρική κάπως εκπομπή, να θυμίσουμε στους φίλους τηλεθεατές και όσους μας ακούνε, ότι όχι μόνο αυτή η εκπομπή, όχι μόνο το κανάλι 29, το Ράδιο Αθήνα, η Αυριανή, ο Λόγος, η Νίκη, στις σκοτεινές εκείνες πράγματι εποχές, εκεί που ο αποπροσανατολισμός, η λάσπη, ο κυτρινισμός είχαν πάρει την πρώτη θέση στην πολιτική και κοινωνική και οικονομική ζωή αυτού του τόπου, σταθήκαμε όρθιοι και μόνο εμείς, το συγκρότημά μας εδώ, έδωσε τη μεγάλη μάχη και στάθηκε και νομίζω ότι αυτό που σήμερα έχει μετατραπεί το ΠΑΣΟΚ, μετατράπηκε σε, από μειοψηφία σε πλειοψηφία, το οφείλει αποκλειστικά και μόνο στο δικό μας συγκρότημα. Πάντως και σήμερα η μάχη συνεχίζεται, που πάλι οι μέρες είναι δύσκολες. Ο Γιώργος έχει στη συνέχεια το λόγο. Εγώ κλήθηκα ξαφνικά μετά την αποχώρηση του Μιχάλη και έπρεπε να πάρω τη θέση του Μιχάλη του Γαργαλάκου. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο ανταποκρίθηκα. Εγώ πιστεύω ότι από τη δική μου πλευρά, με τα δικά μου θέματα, όχι με τον εμπλουτισμό των θυμάτων του Μιχάλη του Γαργαλάκου, πιστεύω ότι ο καθένας από τη δικιά μας πλευρά κάτι προσέφερε, κάτι συνεχίζει να προσφέρει σε αυτόν τον αγώνα που από κοινού κάνουμε όλοι μαζί. Αγώνας που πάνω απ' όλα έχει σαν στόχο ιδιαίτερα τούτη της εκπομπής τη σωστή ενημέρωση. Θα έλεγα όμως, Μάικη, ότι πλέον ο αγώνας, όπως είπες, έχει περάσει μια νέα φάση που έχει νέες απαιτήσεις αυτή η φάση. Και θα έλεγα τώρα εδώ, μια και μιλώ και με το συνιδιοκτήτη του συγκροτήματος. Ο δημοσιογράφος. Ναι, αλλά έχεις δύο ιδιότητες. Μπορεί η πρώτη να είναι αυτή που προεξέχει εδώ πέρα, αλλά η δεύτερη ισχύει και αυτή. Η δεύτερη, θα έλεγα ότι το συγκρότημα πρέπει και αυτό να κάνει ένα άλμα στις σύγχρονες συνθήκες. Νομίζω ότι επιχειρείται. Μάρκο. Εγώ μόνο δύο λόγια. Άλλωστε η αρχική τρόικα της εκπομπής νομίζω είπε κάμποσα και σωστά γενικά πράγματα.
χωρίς διάθεση να ευλογήσω τα γένια μας ανάμεσα σε αυτά και τα δικά μου, αν θέλετε, μία διαπίστωση την οποία έκανα από το ξεκίνημα της εκπομπής, όταν δεν ήμουν ένας από τους συντελεστές της εκπομπής. Εγώ ήρθα, έχω και μία επέτειο εγώ προσωπικά, ήρθα πριν ένα χρόνο, πέρυσι. Ήταν τέλη Δεκέμβρη του 1990 που ήρθα στην εκπομπή. Είχε ένα βασικό χαρακτηριστικό, το οποίο το νομίζω το διατηρεί. Και είναι ένα χαρακτηριστικό που δεν αποτελεί μία διαπίστωση δική μου, αλλά διαπίστωση απλών ανθρώπων, βασικά και πάνω απ' όλα, και πριν απ' όλα και πρώτα απ' όλα, αλλά και πολιτικών προσωπικότητων από όλο το πολιτικό φάσμα. Ότι ήταν, είναι και φιλοδοξούμε να παραμείνει μία πολιτική εκπομπή. Αυτό. Και ειδησιογραφική, νομίζω. Αυτό, το πολιτική όταν λέω, εννοώ ότι και ειδησιογραφική είναι και έχει και μία προσέγγιση των γεγονότων με σχολιασμό, όλα αυτά. Το χαρακτηριστικό, συγγνώμη Κώστα, το χαρακτηριστικό αυτής της εκπομπής ήταν, είναι και ελπίζω να παραμείνει η διαφορετικότητά της. Είναι διαφορετική εκπομπή από κάθε άλλη που υπάρχει στην τηλεόραση ή πέρασε από την τηλεόραση. Πριν προχωρήσω Μάκης, γιατί τον βλέπω έτοιμο να πάρει το λόγο, θα ήθελα δύο κουβέντες να πω. Πάντα μέσα στα πλαίσια αυτού του ξεκινήματος. Μιχάλη Γαργαλάκο, ξεκινήσαμε μαζί αυτόν τον αγώνα, όχι μόνο εγώ. Είχαμε ξεκινήσει με το Ράδιο Αθήνα, πάλι να πω σε χαλέπος χρόνος. Μας ακούνε, μας βλέπουν, μας διαβάζουν εκατοντάδες χιλιάδες, μπορώ να πω, αναγνώστες, δημοκρατικοί πολίτες, αυτό πω έτσι. Βομβαρδιζόμαστε ακόμα και μέχρι σήμερα, γιατί ο Μιχάλης Γαργαλάκος έφυγε από το συγκρότημα Κουρί. Θα ήθελα να μας έλεγες δύο κουβέντες σήμερα που ξανάρθες εδώ κοντά μας, γιατί έφυγες, και να δώσεις εσύ μόνος σου μια απάντηση. Σου λέω αληθινά, μέχρι και σήμερα και επιστολές παίρνω και όποτε, πολλές φορές στα τηλέφωνα και όποτε έχω κάνει εκπομπή, ήσουν διευθυντή στο Ράδιο Αθήνα, όποτε έχω κάνει εκπομπή στο Ράδιο Αθήνα, σπάνε τα τηλέφωνα, όχι σε άλλες εκπομπές που κάνω, πολιτικές και διάφορες, γιατί έφυγε ο Γαργαλάκος από το συγκρότημα. Εγώ θα έλεγα, Κώστα, χωρίς να θέλω να αποφύγω την απάντηση, θα έλεγα να κοιτάξουμε μπροστά. Μπροστά. Θα έλεγα, συγγνώμη Μάικα. Για αυτό που είπα εγώ, τη δύσκολη στιγμή μέσα στο παρελθόν. Θα έλεγα το εξής. Υπάρχουν κάποια πράγματα που έγιναν. Τώρα αν είναι καλός ή κακός καμωμένα, είναι πράγματα τελειωμένα. Όσο και αν τα προσεγγίζουμε με έτοιμες ερμηνείες, εγώ έχω μια ερμηνεία να προσεγγίσω αυτό το παρελθόν. Που είναι έχει πρόσφατο μια βέβαια. Στον κόσμο, έτσι, εσύ έχεις μια κόσμο... άλλη ερμηνεία. Δεν θα ήθελα λοιπόν να αφήσουμε ο κάθε ένας τις ερμηνείες του σε αυτό το τραπέζι και στον κόσμο που μας ακούει, γιατί δεν θα ωφελήσουμε σε τίποτε. Θα ήθελα αντίθετα να δούμε το μέλλον, το οποίο πιστεύω ότι μας ενώνει και είναι σε τελευταία ανάλυση αυτό που μας ενδιαφέρει, γιατί είναι το παρόν και το μέλλον είναι υποδιαμόρφωση και απαιτεί τη δική μας συμβολή. Όλων μας. Δεν θα ήθελα να κοιτάξω. Αλλά όμως, είναι από τούτο, από τούτο, γιατί πρέπει να το πω και θα ρετάω να το πω προς κάθε κατεύθυνση. Εγώ ποτέ δεν συνέκρινα, δεν έβαλα στο ίδιο τσουβάλι το συγκρότημα αυτό με άλλου είδους συγκροτήματα. Ποτέ δεν το έβαλα στο ίδιο τσουβάλι. Και να πω και τούτο ακόμα. Πιστεύω ότι τούτο το συγκρότημα έχει γίνει ένα μέρος που οι δυνάμεις της εργασίας μπορούν να εκφράσουν τους πόθους τους και τα βάσανά τους. Γιατί τον ανθρώπο τα βάσανα, το να μπορούν να εκφραστούν, είναι σημαντικό πράγμα. Και αλλού οι πόρτες είναι κλειστές. Τούτο το κανάλι έχει ανοιχτές τις πόρτες. Στον ανθρώπο τα βάσανα. Και όσο και αν αυτό φαίνεται λαϊκό ή λαϊκίστικο μπορεί να πούνε, για μένα αυτή είναι η προσέγγιση μου με την πολιτική. Πιστεύω ότι η πολιτική έχει αξία μόνο όταν εκφράζει κοινωνικά συμφέροντα. Όταν ξεκινάει από τα συμφέροντα μιας κοινωνικής βάσης και γυρνάει σε αυτά. Και βέβαια να προχωρήσουμε να προσθέσουμε ότι οι συντελεστές εκπομπής δεν είναι αυτοί που φαίνονται,
μπροστά από τις κάμερες, είναι και αυτοί που είναι πίσω από τις κάμερες. Είναι τα παιδιά, οι καμεραμάν που κάθε βράδυ μαζί μας συζητάνε. Είναι τα παιδιά του κοντρόλ, ο Φώτης, ο Γιάννης, είναι η Άλλη στο βίντεο. Όλα τα παιδιά φαντάζομαι στο τέλος μαζί μας να τους δείτε και έστω και μια φορά ή να σας πούν και μόνοι τους τα χρόνια πολλά. Να προσθέσω κι εγώ κάτι άλλο εδώ πέρα, Μάκη. Οφείλουμε έστω καθυστερημένα μια καλησπέρα, πρώτη απευθυνόμενη ειδικά σε αυτούς, στους νέους τηλεθεατές του καναλιού και της εκπομπής. Ήμουνα την περασμένη εβδομάδα στην πατρίδα μου, τη Λευκάδα. Εκεί πήγε το κανάλι το τελευταίο διάστημα και όχι μόνο εκεί, αλλά και στην Ήπειρο και στην Δυτική Ελλάδα με τον καινούριο αναμεταδότη που στήθηκε στα Ακαρνανικά. Να πούμε λοιπόν μια ειδική καλησπέρα σε αυτούς τους ανθρώπους απόψε και να τους υποσχεθούμε μια βελτίωση της εικόνας γιατί παρουσιάζει κάποια προβλήματα. Και μπαίνοντας στο ψητό, η τελευταία του χρόνου εκπομπή θα έχει διαφορετική δομή από ό,τι τις προηγούμενες. Άλλωστε η επικαιρότητα δεν έχει τόσες καυτές ειδήσεις. Η μέρα δεν είχε ιδιαίτερα γεγονότα, επομένως μπορούμε να επιχειρήσουμε απόψε μια απόπειρα να εντοπίσουμε τα γεγονότα που σημάδεψαν το 1991, αυτά που θα επηρεάσουν οπωσδήποτε την πορεία του 1992. Θα έχουμε την ευκαιρία, ξεκινώντας από το γραμματέα της Σχετικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Τσοχατζόπουλο, τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, τον κ. Θόδωρο Αναγνωστόπουλο, τον πρόεδρο της Γιαννά, τον κ. Κωστή Στεφανόπουλο, τον δήμαρχο Πειραιά, τον κ. Στέγιο Λογοθέτη, τον δήμαρχο της Θεσσαλονίκης, τον κ. Ντίνο Κοσμόπουλο και το επίτιμο αρχηγό ΙΕΘΑ, τον πτέραρχο τον κ. Κουρή, να ακούσουμε τα δικά του σχόλια για τον χρόνο που φεύγει και τις ελπίδες τους, τις απόψεις τους για τον χρόνο που έρχεται. Ξεκινάμε λοιπόν, Μάρχο, ρωτώντας τον Μιχάλη. Να ρωτήσουμε τον Μιχάλη να μας πει επιγραμματικά. Να ξεκινήσει την εκπομπή ο κ. Τσοχατζόπουλος, που τον έχουμε ήδη στο τηλέφωνο. Μιας και είναι ο κ. Τσοχατζόπουλος στο τηλέφωνο, ας ξεκινήσουμε με τον κ. Τσοχατζόπουλο. Μην αφήσουμε το γραμματέα του Πασόκου. Και περιμένει. Κ. Τσοχατζόπουλο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Κύριε Κουρή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά σε όλους και σε εσάς, την οικογένειά σας. Καλή χρονιά, υγεία και ό,τι υποθείτε. Ευχαριστώ θερμά και σε όλο το επιτελείο βρίσκεται εκεί πέρα που βλέπω ότι είναι και παλιά πρόσωπο, παλιά συνεργάτες πάλι εκεί πέρα. Απόψε επιχειρήσαμε να πάμε λίγο στο παρελθόν, πριν μας κάνει ποδαρικό ο νέος χρόνος. Κ. Τσοχατζόπουλε, θα θέλαμε κατά τη δική σας κρίση, ποια νομίζετε τα πιο σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν την πορεία της χώρας, στο χρόνο που φεύγει. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο πόλεμος στον κόλπο με τον οποίο ξεκίνησε η χρονιά ήταν το πρώτο σημαντικό γεγονός που επηρέασε και τις εξελίξεις και απεκάλυψε από τη μία πλευρά ότι η πολιτική την οποία ακολούθησε η κυβέρνηση, η οποία ταυτιζόμενη για πρώτη φορά τόσο άμεσα με τα συμφέροντα των ΗΠΑ, έδωσε την εντύπωση ότι θα υπήρχαν ευκολίες να αντιμετωπίσουν άλλο δικό μας θεμάτ. Δυστυχώς όμως η εξέλιξη στη διάρκεια της χρονιάς στην Αιγαία απέδειξε ότι όχι μόνο κάτι τέτοιο δεν πραγματοποιήθηκε, αλλά απέναντίον τα πράγματα δυσκόλεψαν. Και τώρα έχουμε στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα συνέχεια της νέας τάξης πραγμάτων, που μετά τη Μέση Ανατολή πέρασε πλέον στην Ανατολική Ευρώπη και στα Βαλκάνια, να δημιουργούνται και επιπρόσθετοι κίνδυνοι από τα βόρεια σύνορά μας, που σε συνδυασμό με την επεκτατική πολιτική της Τουρκίας αποτελούν σήμερα πράγματι μια τελείως διαφορετική, δυσάρεστη, επικίνδυνη κατάσταση σε σχέση με το ότι είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Εάν λάβουμε υπόψη μας ότι πρόσθετα στο εσωτερικό μέτωπο έχουμε να αντιμετωπίσουμε από τη μία μεριά την πρόκληση και τις δυσκολίες της ευρωπαϊκής ενοποίησης, που αναμφισβήτητα είναι μια θετική εξέλιξη συνολικά για την Ευρώπη, αλλά μια πολύ πιο δύσκολη πορεία και απέτηση για την ανάπτυξη της χώρας μας, και σε συνδυασμό τρίτο με τη μεγάλη στασιμότητα που εδώ και τρία χρόνια περίπου υπάρχει στον τόπο μας, μια στασιμότητα η οποία εκφράζεται στο αδιέξοδο το οικονομικό, στο κοινωνική ανασφάλεια και αβεβαιότητα που υπάρχει στους πολίτες, στην μειωμένη, αν θέλετε, λειτουργία και διάρθρωση των θεσμών και της παραγωγής και πάνω απ' όλα τα θέματα της δημοκρατίας και της ελευθερίας,
κάνει το Πασόκ για να είναι καλύτερη η χρονιά του 92, να μας πείτε. Τι κάνει το Πασόκ. Κοιτάξτε, νομίζω ότι και το Πασόκ, αλλά και κυρίως και το κομμάτι του λαού που πολιτικά εκφράζεται και πιστεύει ότι το Πασόκ προσφέρει και μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Πάνω απ' όλα όμως ένα διαφορετικό όραμα, μια άλλη πορεία, με άλλες αρχές και αξίες από αυτές που υπάρχουν σήμερα στον τόπο, αλλά και πάνω απ' όλα με την ικανότητα να οδηγήσει τον τόπο σε έξοδο από την κρίση. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει σήμερα. Σήμερα βλέπουμε μια διαχείριση της κρίσης και μάλιστα κακή, η οποία στην ουσία μοιάζει να είναι μια διάφραση παρακλήσης. Όλοι αυτοί λοιπόν περιμένουν σήμερα από το Πασόκ πραγματικά την καθοριστική συμβολή για να δημιουργηθεί αυτή η καινούρια κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία που μπορεί να εγγυηθεί την έξοδο από την κρίση μαζί με το Πασόκ και πάνω απ' όλα, αν θέλετε, την μεγάλη προσπάθεια που έχει ανάγκη αυτός ο τόπος. Θα είναι, κύριε Τσοχαντζόπουλε, εκτιμάτε το δίσεκτο κατά τα άλλα 1992 χρονιά εκλογών. Πόσο αισιόδοξος είσαστε για κάτι τέτοιο. Ακούστε, πιστεύω ότι πολλοί λόγοι συντρέχουν πλέον σήμερα να περάσουμε το γρηγορότερο δυνατό σε εκλογές στη λαϊκή δημιουργία, που είναι η μόνη δημοκρατική λύση που μπορεί να δώσει απάντηση στο σημερινό αδιέξοδο. Τώρα, υπάρχουν βέβαια παράγοντες οι οποίοι λένε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό, δεν το θέλει η κυβέρνηση, δεν ταιριάζει στα σχέδια της Νέας Δημοκρατίας. Εκείνο που έχει όμως σημασία να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι ανεξάρτητα από τις όποιες επιλογές της σημερινής κυβέρνησης υπάρχει μια τεράστια κρίση. Υπάρχει μια μεγάλη επιβάρυνση, μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες και πάνω απ' όλα υπάρχει τι. Η σιγουριά ότι οι θυσίες είναι χωρίς αντίκρισμα. Και αυτό έχει τα χρονικά του όρια και έχει τα όρια ανοχής και ανοχής του πληθυσμού. Γι' αυτό πιστεύω ότι στο πρώτο εξάμηνο της χρονιάς πραγματικά θα διαμορφωθούν οι όροι για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε εκλογικές σε αναμεταβλητική διαδικασία που θα είναι και η λύση του προβλήματος. Κύριε Τσοχαντζόπουλε, ναι. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Ας ξεχάσουμε προς στιγμή τι έγινε το 1991. Αυτό που θα χρωματίσει καταλυτικά το 1992 είναι η απόφαση, θα είναι μάλλον η απόφαση του ειδικού δικαστηρίου για τη δίκη την μάνα των δικών. Τι βλέπετε να γίνεται, γιατί νομίζω από εκεί και πέρα θα ξέρουμε τι μας περιμένει και στο 1992. Κοιτάξτε να σου πω, κατά τη διάρκεια του 1991 νομίζω ήταν και η κατάληξη μιας επιχείρησης ποινικοποίησης πολιτικής του τόπου που βαστάει κάπου 2,5 τώρα θα είπε, από το 89 και με την κατάληψη και την έκδοση αυτής της δίκης, της απόφασης της δίκης τις επόμενες μέρες και τυπικά και ουσιαστικά λύγει αυτή η επιχείρηση η οποία νομίζω ξεκαθάρισε δύο πράγματα στη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Πρώτον, η πλήρης και παντελής κατάρρευση του οποιοδήποτε στοιχείου πάνω στο οποίο στήθηκε αυτή η επιχείρηση. Με αποτέλεσμα σήμερα να είναι νομίζω για την πλειοψηφία των πολιτών σαφές ότι μέσα από όλη την ακροματική διαδικασία έχουμε μια ηθική και πολιτική δικαίωση του Ανδρέα Πανδρέου και των άλλων τηλεφώνων Πασόκ και από την άλλη μεριά να είναι αδιανόητο για οποιονδήποτε πολίτη να πιστέψει με βάση αυτά τα στοιχεία ότι είναι δυνατόν να υπάρχει οποιαδήποτε άλλη απόφαση μεθαύριο πλήν της αθώωσης και των δύο. Και συγχρόνως εκείνο το οποίο υπάρχει είναι εκείνο. Μια εξέλιξη μιας υπόθεσης η οποία βέβαια με το περιεχόμενο της απόφασης θα σηματοδοτήσει και θα επηρεάσει και τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις. Διότι αν δεν ανταποκριθεί η απόφαση αυτή στο δικαίου αίσθημα και αυτό που οι πολίτες σκέφτονται, τότε πραγματικά θα μπορέσει να αποδειχθεί ότι η δικαιοσύνη λειτουργήσε έξω από τις σκοπιμότητες της οποιασδήποτε κυβερνητικής. Εάν και τέτοιο δεν συμβεί, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα δημιουργήσει και παρέτητο τραυματισμό στη δικαιοσύνη και από την άλλη μεριά θα δημιουργήσει κοινωνικές αντιδράσεις, θα δημιουργήσει αντιδράσεις από την κοινωνία, διότι κανένας δεν κειμένος σήμερα σε μια δημοκρατικά λειτουργούσα πολιτεία να δεχθεί ότι είναι δυνατόν αρχές που κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα, από τον νόμο, να καταπατηθούν στο όνομα της οποιασδήποτε κομματικής σκοπιμότητας, τη στιγμή μάλιστα
Κύριε Τσοχατζόπουλο, μια τελευταία ερώτηση. Νιώθει το ΠΑΣΟΚ σίγουρο, δυνατό και προπαντός όριμο για να αναλάβει ξανά τις ευθύνες διακυβέρνησης της χώρας? Είναι ενωμένο, υπάρχει πολιτική ενότητα, απειλείται η ενότητά του? Είναι ζητήματα που θυχτήκανε τη χρονιά που πέρασε από τα μέσα ενημέρωσης και βέβαια δεν θυχτήκανε χωρίς λόγο. Κοιτάξτε, είναι πράγματι ένα προσφύλες θέμα. Και απασχόλησε και απασχολεί κατά καιρούς πολλούς. Σχετικά με την ενότητα του ΠΑΣΟΚ, κουβέντες, συζητήσεις, άκερες, εάν και κατά πόσον υπάρχουν θέματα διαδοχολογίας, δελφινολογίας και άλλα τέτοια συναντή. Όλα όμως αυτά τα στοιχεία έχουν ένα κοινό παρονομαστή. Κάπου κάποιοι πιστεύουν ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται γρήγορα να αναλάβει ευθύνες στο όνομα του ελληνικού λαού. Τα πράγματα όμως εξελίσσονται ραγδαία. Η περίοδοι που αυτές οι εντυπώσεις ήταν κυρίως, πιστεύω ότι έχουν ολοένα και πιο γρήγορα ξεπεραστεί. Βρισκόμαστε σήμερα σε μια φάση, όπως δείχνουν οι ενδείξεις, τα γκάλο, εν πάση περιπτώσει, η κοινή γνώμη ότι το ΠΑΣΟΚ, το είπε μάλιστα προηγουμένως και ο κ. Γεωργόλος, νομίζω, ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή μπροστά στην προτίμηση του ελληνικού λαού. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια κυβέρνηση μειοψηφία. Έχουμε λοιπόν μια πραγματική αλλαγή των συσχετισμών των πολιτικών δυνάμεων. Εκείνο το οποίο μένει όμως είναι τι, το ίδιο το ΠΑΣΟΚ να πείσει πλέον προς πάσα κατεύθυνση με το δικό του τρόπο δουλειάς, με τη δική του ενότητα δράση. Πάνω απ' όλα όμως με μια παρέμβαση με σύγχρονο τρόπο και πρακτική στα καθημερινά προβλήματα και μια διαμόρφωση, μια νέα σχέση επικοινωνίας με τους πολίτες, ότι είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε αυτό το οποίο ζητάει ο πολίτης. Και νομίζω ότι αυτό και κάνει το ΠΑΣΟΚ τους τελευταίους μήνες καθημερινά όλα ένα και πιο ουσιαστικά. Κύριε Τσοχατζόπουλο, σας ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Και ευχές σε όλους σας και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστούμε. Καλή σας χρονιά. Καλή χρονιά. Επομένως, Μιχάλη, το συμπέρασμα από τον πρόεδρο του κ. Τσοχατζόπουλου. Από τον κύριο Τσοχατζόπουλο κανένας δεν μπορεί να πάρει τίποτα με την εξής έννοια. Ο κ. Τσοχατζόπουλος πάντα ήταν, θα έλεγα, η κοινή συνείδηση του ΠΑΣΟΚ, η νομιμότητα του ΠΑΣΟΚ. Και η απόψη που εκφράζει είναι πάντα μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας. Αποφεύγει να εκφράσει προσωπικές απόψεις ο κ. Τσοχατζόπουλος. Έχει προσωπικές απόψεις, έχει κριτική, την οποία την εκφράζει και για τις δελφινομαχίες κλπ. Αλλά δεν θα την εκφράσει δημόσια. Γι' αυτό ο κ. Τσοχατζόπουλος πολλές φορές όταν εκφράζεται δημόσια στρογγυλεύει απόψεις και θα έλεγα ότι αδικεί και τον εαυτό του. Εγώ πιστεύω πάντως περίπτωση. Η εκτιμήση του τελευταίου καιρού, ο Μιχάλη, είναι ότι κερδίζει πόντους συνεχώς ο κερδίζει, ο είναι λογικό να κερδίζει. Είναι γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής. Όχι, διότι δείχνει προς τα έξω, έχει και ένα άλλο πρόσωπο που δεν το είχε δείξει προς τα έξω. Με βάση αυτό που είπε προηγουμένως, ότι και τον εαυτό του. Είναι πάντα, ήταν νομιμότητα στο ΠΑΣΟΚ. Είναι γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, εκφράζει τη συλλογική συνείδηση του ΠΑΣΟΚ, όντως. Και θα έλεγα ότι είναι και ένα στοιχείο της ιστορικής ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ. Πάντως το νομόφωνο είναι πράγματι σωστή επισήμανση. Θα έλεγα κάτι άλλο, θα πρόσθετα, σχολιάζοντας αυτά που λέγονται σαν κριτική στον κ. Τσοχατζόπουλο και όχι αυτά τα οποία είπε ο κ. Τσοχατζόπουλος. Ότι όντως ισχύει αυτό που ο Μιχάλης ότι εκφράζει τη συλλογική συνείδηση του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, στο κατά πόσο στρογγυλεύει ή όχι και το κατά πόσο αδικείται, εκεί έχω μια ένσταση. Η οποία ένσταση δεν έχει να κάνει μόνο με την έκφραση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, αλλά με την ευκολία με την οποία διάφορα στελέχη του ΠΑΣΟΚ διαφοροποιούνται, χωρίς η διαφοροποίησή τους να περιέχει ουσιαστικό πολιτικό στοιχείο, αλλά οικοδομώντας προς τα έξω ένα προσωπικό προφίλ. Αυτό έχει σαν επίπτωση το να αλλάζουν συχνά πρόσωπο και σε σύγκριση τουλάχιστον με αυτού του είδους τα στελέχη που επιλέγουν αυτό το επίπεδο της διαφοροποίησης, εγώ προσωπικά προτιμάω την ευθύτητα του Άκη Τσοχατζόπουλου. Και του Μάρκου η τοποθέτηση, νομίζω, ανταποκρίνεται, Κώστα. Ναι, εγώ όπως υπογράφω αυτά που λέει ο Μάρκος, νομίζω ότι επομένως σε κάποια ξέρουμε εκπομπή θα τον έχουμε εδώ τον Άκη Τσοχατζόπουλο, να αντιπαρατεθούμε.
Να πούμε κάτι όμως, ναι, ότι στο πεδίο των απόψεων κρίνεται στο πεδίο της πρακτικής. Και τι εννοώ με αυτό? Εννοώ το εξής. Έχουμε αυτή την ώρα ένα συλλογικό πασό που λειτουργεί με μια ενιαία συνείδηση προς ένα ενιαίο τακτικό και στρατηγικό στόχο? Αν ρωτήσουμε ειλικρινά τους εαυτούς μας, όλοι μας, ο κάθενας ξεχωριστά θα πει όχι. Αυτή την ώρα έχουμε 5 κυνηγούς, 6-7, οι οποίοι τριπλάρουν τους αντιπάλους και πάνε να βάλει ο κάθενας ξεχωριστά γκολ. Κάτι τέτοιο επεσήμανε χθες σε μια συνέντευξή του ραδιοφωνική ο κ. Παρασκευάς Αυγερινός, ευρωβουλευτής, και μάλιστα επιχειρήθηκε από κάποιους συναδέλφους να τονιστεί ότι δημιουργεί πρόβλημα στο Πασόκ. Εγώ πιστεύω ότι στις θέσεις που ανέπτυξε σε αυτή τη συνέντευξη επισημαίνει αυτό που είπε Μιχάλη, ότι δεν λειτουργούν σωστά τα όργανα. Μα η αλήθεια ποτέ δεν μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στο Πασόκ, η αλήθεια. Αυτή την ώρα ο κόσμος πρόχνει το Πασόκ χωρίς το Πασόκ να είναι σε θέση να δώσει στον κόσμο το όραμα που χρειάζεται αυτό αυτή την ώρα. Δεν υπάρχει όραμα. Όχι ότι το Πασόκ δεν έχει όραμα, αλλά δεν έχει καταφέρει αυτό το όραμα να το συγκεκριμενοποιήσει και να το δώσει στην κοινωνία, ώστε να εμπνεύσει τις κοινωνικές δυνάμεις και έτσι να τις οδηγήσει προς το στόχο που έχει βάλει. Είναι η αναχτή λύση. Τώρα το θέμα είναι, φταίνε τα πρόσωπα ή οι θεσμοί που λένε, οι θεσμοί κομματικοί? Σίγουρα ο καθένας έχει το μερίδιο της προσωπικής ευθύνης και από εκεί και πέρα υπάρχει και η ευθύνη λειτουργίας των οργάνων. Είναι κάτι που είχαμε γράψει, το είχαμε πει και εδώ, είχαμε υποστεί μια άγρια κριτική πάνω στο θέμα ότι δεν άλλαξε τίποτα στο ΠΑΣΟΚ, στα όργανα, στα πρόσωπα, μετά τις αλλεπάλληλες ήττες στις εκλογικές μάχες. Εγώ δεν δέχομαι, με συγχωρείτε, γιατί είμαι ευαίσθητος σε αυτό το σημείο. Εγώ πιστεύω το εξής, το ΠΑΣΟΚ με μονωμένα πρόσωπα έχει τα καλύτερα της πολιτικής ζωής. Το πιστεύω αυτό, είναι πιστεύω μου. Ποιο να πιάσει, το Γεννηματά, το Τζοχατζόπουλο, το Λαλιώτη, τον Μπάγκαλο, τον Μπεπονί. Δηλαδή, εδώ υπάρχουν αστέρες μεγέθους. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι όλοι αυτοί δεν δημιουργούν ένα συλλογικό είναι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και το άλλο πρόβλημα, Κώστα, και θέλω να απαντήσω σε αυτό σένα, ναι, είναι ότι σήμερα δεν είναι εύκολο να διατυπωθεί ένα όραμα. Σήμερα υπάρχει μια κρίση ιδεολογική του προοδευτικού χώρου. Θα προς το πούμε στη συνέχεια, Μιχάλη, διότι έχουμε στο τηλέφωνο τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, κ. Θόδωρο Αναγνωστόπουλο, να ακούσουμε και την άλλη πλευρά. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε, στη χρονιά που φεύγει, γίνανε βήματα προς τα μπροστά για το λαό? Ήταν μια καλή χρονιά? Η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις των καιρών, δικαίωσε εκείνους που τις εμπιστεύτηκαν την ψήφο? Το ζητούμενο είναι αν κινήθηκε προς τη σωστή κατεύθυνση. Και σημασία έχει το πού θα καταλήξει. Από μια αφετηρία μέχρι ένα τέλος, περνάς δυσκολίες, περνάς καλές και ευχάριστες ώρες και στιγμές. Η χρονιά του 91, χωρίς καμία αμφιβολία, μια δύσκολη χρονιά. Και για την πατρίδα μας, αλλά θα έλεγα για τον κόσμο γενικότερα, ξεκίνησε άσχημα με τον πόλεμο στον κόσμο και τελείωσε επίσης δυσάρεστα με τη διάλυση μιας πολύ μεγάλης χώρας που διαδραμάτισε πάρα πολύ σοβαρό ρόλο τα τελευταία 70 χρόνια. Ήταν λοιπόν και για μας μια δύσκολη χρονιά, και μάλιστα οι χρονιές γίνονται δύσκολες όταν έχεις μεγάλες υποχρεώσεις από πλευράς οφειλών, από πλευράς ύψους πληθωρισμού, και αυτό ασφαλώς δεν υπήρξε ιδιαίτερα ευχάριστο για τα λαϊκά στρώματα. Ήταν μια πολιτική η οποία κινούνταν προς την κατεύθυνση να γίνει χρήσιμη και όχι ευχάριστη. Θέλω να πιστεύω πως στο τέλος της τετραετίας θα βρουν τα αποτελέσματά της. Κύριε Αναγνωστόπουλε, μια ερώτηση που άπτεται των αρμοδιοτήτων σας ως Υπουργού Δημόσιας Τάξης. Η χρονιά που πέρασε, το 1991, χαρακτηρίστηκε και από μια έξαρση της δραστηριότητας των τρομοκρατικών οργανώσεων στη χώρα μας. Είσαστε όσο αρμόδιος σήμερα Υπουργός, ευχαριστημένος από τις επιτυχίες της κυβέρνησης, το χτύπημα της τρομοκρατίας, σύμφωνα τουλάχιστον με τις προεκλογικές της εξαγγελίες, αλλά και ξέχωρα από τις προεκλογικές της εξαγγελίες? Ναι, τελειώσατε? Ναι, βεβαίως. Η τρομοκρατία είναι μέσα στα πλαίσια του οργανωμένου εγκλήματος.
Σήμερα το πρωί είχα μια συνέντευξη με τους εκπροσώπους του τύπου και τους έκανα έναν απολογισμό για το τι έκανε η Εθνική Αστυνομία το 1991. Υπήρξαν λοιπόν πάρα πολλοί τομείς που είχε ένα πολύ θετικό έργο να παρουσιάσει. Υπάρχουν και τομείς που είχε ατυχίες. Ο τομέας που προαναφέρατε δεν ήταν τομέας στον οποίο είχε ιδιαίτερη επιτυχία ή θα έλεγα επιτυχία αν θέλετε. Είναι όμως ένας τομέας δύσκολος, πολύπλοκος. Τον εξήγησα τον πρώην Ελλήνα αυτή τη στιγμή, σας πω λεπτομέρειες. Ναι, ασφαλώς. Θέλω να πιστεύω όμως πως κινούμαστε προς μια κατεύθυνση που κάποια στιγμή θα φέρει αποτελέσματα. Κανένας δεν μπορεί να προβλέψει. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι πως η αστυνομία που καλείται να αντιμετωπίσει εκατοντάδες περιστατικά σε εβδομαδιαία βάση, αν θέλετε, δεν φαίνεται ο τομέας που έχει την επιτυχή παρουσία. Φαίνεται η ατυχής επέμβασή της. Και σε αυτή συνήθως δίνεται έμφαση. Δεν είναι σημερινό το φαινόμενο, αυτό ήταν παντοτινό. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι πως μέσα στο 1991, στους τομείς που σήμερα παιδεύουν τον τόπο μας και βασανίζουν τον κόσμο, τα ναρκωτικά, την εγκληματικότητα, αυτό το καινούριο φρούτο που υπάρχει, των λάθρων μεταναστών, σε μια σωρία τομέων άλλων κοινού και οργανωμένου εγκλήματος, είχε πάρα πολύ θετική παρουσία. Βεβαίως δεν μπορεί κανένας ποτέ να είναι ικανοποιημένος από το έργο που επετέλεσε. Πρέπει πάντοτε να προσπαθεί και πάντοτε να επιδιώκει για το καλύτερο. Συνολικά λοιπόν νομίζω, για να μην σας λέω και πολλά, πως υπήρχε μια παρουσία θετική, η οποία όμως θέλει και διόρθωση και βελτίωση. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Γεια σας. Έχουμε ακούσει από τα χείλη του Πρωθυπουργού, πριν γίνεται εσείς Υπουργός Δημόσιας Τάξης, προς τους αστυνομικούς ότι αυτή είναι το κράτος. Εσείς είστε το κράτος, από τον κύριο Πρωθυπουργό. Έχετε έρθει εσείς τελευταία Υπουργός Δημόσιας Τάξης. Προέρχεστε από τον ίδιο χώρο με τον κύριο Πρωθυπουργό, από τον δημοκρατικό χώρο, τον κεντρό, ας το πούμε έτσι. Δεν είστε γέννημα θρέμα της παράταξης της συντηρητικής. Έχετε την ίδια άποψη με τον κύριο Πρωθυπουργό για το ρόλο των σωμάτων ασφαλείας των αστυνομικών, αν είναι αυτή το κράτος? Πρώτα θα με επιτρέψετε να σας διορθώσω σε αυτό το επιχείρημα, το οποίο γίνεται επίκληση πάρα πολύ συχνά, από πού προέρχεται ο καθένας και πού καταλήγει. Εγώ πιστεύω ότι προέρχομαι από έναν φιλελεύθερο χώρο και βρίσκομαι σε έναν φιλελεύθερο χώρο. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν είμαι στην σωστή θέση και είναι κάποιος ο οποίος προέρχεται από έναν κεντρό χώρο και βρέθηκε σε έναν σοσιαλιστικό ή μαρξιστικό χώρο. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω, δυσκολεύομαι λίγο. Παραξηγήσατε λίγο την ερώτησή μου, μου φαίνεται. Παραξηγήσατε λίγο. Εγώ είπα, ξέρω ότι σας ήξερα και σαν δημοσιογράφος από τον κεντρό χώρο, σαν βουλευτή της Ένωσης Κέντρου. Ούτε κανένας μπορεί να αρνηθεί ποτέ την ιστορία του. Σωστό. Ναι, αλλά αυτό που θέλω να σας τονίσω είναι πως αυτή η επίκληση του επιχειρήματος που ήταν κανένας και που βρέθηκε είναι θέμα, ξέρετε, της επιλογής που θα κάνει σε κάποια κρίσιμη στιγμή. Και πριν το 1974 που ιδρύθηκε το ΠΑΣΟΚ, δεν ήταν όλο αυτό το δυναμικό το οποίο τελικά το στελέχωσε σε χώρο σοσιαλιστικών ή αν θέλετε και σε κεντρό, μπορεί να ήταν και στην αριστερά, μπορεί να ήταν και στη δεξιά, μπορεί να ήταν και οπουδήποτε αλλού. Μπορεί να έπαιξε και άλλους ρόλους. Ναι, εγώ δεν είχα... Δεν μπαίνουμε στο ερώτημα. Αυτό αποκλειστικά, γιατί δίνεται ένα στίγμα τοποθετήσεως, έτσι για να απαντήσω στο πρώτο σκέλος. Τώρα, ναι, στο δεύτερο που είπατε, μάλιστα, το να απομονώσετε μια φράση από μια ομιλία ενός πολιτικού αρχηγού ή ενός πρωθυπουργού είναι πάρα πολύ εύκολο πράγμα. Και αυτό να γίνει ένα σλόγκαν. Ο πρόεδρος της κυβερνήσεως τις πρώτες ημέρες επισκέφθηκε το Υπουργείο. Και μέσα σε μια ομιλία την οποία έκανε υπήρχε και η φράση που είπατε. Όμως δεν ήταν η φράση που μπορεί κανένας μόνο να δώσει έμφαση. Ούτε η φράση που μπορεί να απομονώσει για να βγάλει ένα συνολικό συμπέρασμα. Πιστεύω λοιπόν ότι και εσείς αν καθίσετε και δείτε το σύνολο της τοποθετήσεως που έκανε στη συγκεκριμένη ομιλία, θα δείτε πως δεν είναι αυτό το κέριο σημείο που μπορείτε να δίνετε έμφαση. Εν πάση όμως περιπτώσει, επειδή συμπίπτει σήμερα εγώ να είμαι πολιτικός προϊστάμενος του Υπουργείου, μπορώ να σας πω κατηγορηματικά πως η άποψη της κυβερνήσεως είναι πως η ελληνική αστυνομία επιτελεί ένα κοινωνικό έργο. Ο Έλληνας αστυνομικός είναι ένας ένστολος πολίτης, επιφορτισμένος να διαφυλάσσει την ασφάλεια, την περιουσία, την ηρεμία στη χώρα μας, το πολίτευμά μας, τη δημοκρατία μας. Αυτή είναι η δουλειά που κάνει ο Έλληνας αστυνομικός. Γι' αυτό και μονότονα προσπαθώ να προσεγγίσω τον Έλληνα αστυνομικό με τον Έλληνα πολίτη.
διότι και αυτοί οι άνθρωποι που τους έτυχε ή επέλεξαν να γίνουν αστυνομικοί δεν είναι τίποτα άλλο, τίποτα περισσότερο από απλά παιδιά του λαού που βρέθηκαν σε αυτό το σώμα και που αν δεν υπήρχαν αυτοί, ασφαλώς θα είχαμε όλοι μας προβλήματα. Κύριε Υπουργέ, και κάτι τελευταίο. Με βάση τις φωτιές που έχουν ανάψει στη γειτονιά μας, στην αυλή μας, από πολλές πλευρές ακούγεται ότι χρειάζεται ένα αλλαγές σε εσωτερικό μέτωπο, μια ενότητα, μια ομοψυχία. Τι φταίει και τι λείπει για να υπάρξει αυτό το μέτωπο? Το συμμερίζομαι, κύριε Κούρη, πως στις δημοκρατίες πρέπει να συμφιλειωθούμε με την ιδέα ότι δεν μπορεί να είμαστε όλοι με ένα κόμμα. Θα είμαστε με πολλά κόμματα. Έτσι λειτουργούν οι δημοκρατίες. Αλίμονο αν ήμασταν όλοι με ένα κόμμα. Πιστεύω λοιπόν πως υπάρχουν περιθώρια που μπορούν οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα να συναντηθούν, όπως υπάρχουν και πολλές διαφορές που νομίζω ότι δεν είναι αυτές της πρώτης σημασίας και της πρώτης προτεραιότητας. Αντιχώς όμως, τα χρόνια μετά τη δικτατορία φορτίστηκε το πολιτικό κλίμα χωρίς κανένα λόγο. Δημιουργήθηκαν αντιθέσεις εκεί που δεν υπήρχαν. Και πιστεύω πως υπάρχει περιθώριο στην πορεία, και ειδικότερα οι νεότερες γενιές το καταλαβαίνουν περισσότερο, μετά τις καινούργιες πραγματικότητες που δημιουργήθηκαν και στον περίγυρό μας και με ουρανοξύστες ιδεολογικούς που κατέρευσαν, να καταλάβουμε ότι σε πολλά πράγματα μπορούμε να προσεγγίσουμε. Νομίζω λοιπόν πως το αραγές μέτωπο χρειάζεται. Και χρειάζεται διότι το απόδειξε μας άλλωστε και άλλες φορές πως στις δύσκολες περιόδους μονιάζουμε, ανταμώνουμε. Αλλά αντιχώς θα το πω απλά έτσι όπως το νιώθω, όταν διανύουμε ειρηνικές περιόδους, ίσως για να μην χάνουμε τη φόρμα μας εννοούμε να τσακωνόμαστε. Κύριε Υπουργέ, στον τομέα των σχέσεων του πολίτη με το αστυνομικό όργανο, πιστεύετε ότι υπάρχουν περιθώρια παραπέρα βελτίωσης αυτών των σχέσεων? Βεβαίως, αν θέλετε, σας κάνω την ερώτηση. Βεβαίως, είναι ένα ζήτημα που πάντα υπάρχει και πάντα θα υπάρχει όσο υπάρχει κράτος με κάποιους θεσμούς και με κάποιες κατασταλτικές εξουσίες. Ωστόσο, αν θέλετε, πήρα αφορμή να σας κάνω την ερώτηση, γιατί το τελευταίο διάστημα είδανε το φως της δημοσιότητας κάποιες συνεντεύξεις σας με κάποιες απόψεις σας προσωπικές που ακριβώς επειδή προέρχονται από εσάς προκάλεσαν τουλάχιστον ερωτηματικά, όπως το ότι χρειάζεται κάποιο περισσότερο, η δυνατότητα μάλλον στην αστυνομία να πρεσάρει κομμάτι παραπάνω αυτούς που συλλαμβάνονται για παράνομες βεβαίως πράξεις και εν πάση περιπτώσει κάποιες τέτοιες απόψεις. Και υπήρξε ένας αντίλογος ότι τέτοιου είδους αντιλήψεις οδηγούν σε περισσότερο κρατικό αυταρχισμό. Σαν τον καθήλυνα αρμόδιο υπουργό θα ήθελα να σας κάνω αυτή την ερώτηση λοιπόν. Πιστεύω πως θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε όλοι μας καλύτερα αν ήμασταν ειλικρινείς. Είπα και λέω αυτό που πιστεύω. Και το είπα και το λέω, αγαπητέ μου, διότι δεν νομίζω ότι υπολοιπόμαστε σε τίποτα ούτε από την Ιταλία, ούτε ή μάλλον υπολείπονται και εκείνοι από εμάς σε δημοκρατία και σε δημοκρατικές ελευθερίες. Ούτε από τη Γερμανία, τη Δυτική, την πρώην Δυτική δηλαδή, ούτε από την Ιταλία, ούτε από άλλες χώρες οι οποίες καταπολέμησαν την τρομοκρατία. Όμως, προκειμένου να διαφυλαχθεί ένα μείζον αγαθό που απασχολεί το λαό, που απασχολεί τη χώρα, που απασχολεί την οικονομία, που απασχολεί το μέλλον μας. Για μερικούς ανθρώπους που έχουμε όχι απλώς ενδείξεις, αλλά αποδείξεις ότι ενέχονται σε ενέργειες οι οποίες είναι τρομοκρατικές, οι οποίες είναι ακραίες, θα πρέπει να αντιληφθούμε πως δεν μπορεί να καθόμαστε να κουβεντιάζουμε μέρες ολόκληρες και να μην τελειώνουμε ποτέ. Πρέπει δηλαδή εκεί να υπάρξει μια γενικότερη αποδοχή και η συνένεση ώστε τα συγκεκριμένα άτομα να απομονωθούν από τις πολιτικές δυνάμεις, από τις κοινωνικές δυνάμεις του τόπου. Όταν εννοώ δηλαδή πρεσάρισμα, εννοώ δεν μπορεί να τον λέμε κοινωνικό αγωνιστή έναν άνθρωπο που συνελήφθη επ' αυτοφόρο να έχει γιάφκα με πολεμικό υλικό ή με βόμβες. Πιστεύω λοιπόν πως όπως τα ναρκωτικά ακολουθείται μια πολιτική ενιαία και έχει το θάρρος ο αστυνομικός να δρά, να ενεργεί και να φέρει αποτελέσματα. Έτσι θα πρέπει και σε άλλους τομείς της εγκληματικότητος να συμπέσουμε και να καταλάβουμε ότι άλλο είναι ο κοινωνικός αγωνιστής και άλλο είναι ο εγκληματίας. Εκεί λοιπόν κάπου λίγο τα μπερδεύουμε. Και όταν πεις λοιπόν για πρεσάρισμα, νομίζω πως μπορούμε να το ξεκαθαρίσουμε. Να δώσεις μια κοινωνική απομόνωση, να αντιληφθεί ο καθένας ότι δεν μπορεί να έχει ερίσματα οπουδήποτε. Δεν μπορεί λοιπόν να συλλαμβάνονται άνθρωποι που έχουν διαπράξει τέτοιου είδους έχουν κάνει τέτοιου είδους ενέργειες και να αισθάνονται ότι κάπου μπορούν να δεχτούν μια ανοχή ή από κάπου μπορούν να
καλυφθούν ή να ζεσταθούν. Αυτά πιστεύω πως είναι σοβαρά θέματα και πρέπει να συνδέσουμε για να τα απομονώσουμε. Αυτή είναι η άποψή μου. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε. Καλή σας χρονιά. Καλή νύχτα. Ό,τι επιθυμείτε. Γεια σας. Ακούσαμε και τον κύριο Αναγνωστόπουλο, προηγουμένως τον κύριο Τζοχατζόπουλο. Στη συνέχεια θα ακούσουμε και τον πρόεδρο της ΓΕΝΑ, τον κύριο Στεφανόπουλο. Τρεις απόψεις από τρεις διαφορετικούς χώρους. Ένα μικρό σχόλιο. Μίλησε ο κύριος Υπουργός για κάποια πίεση στους περιθωριακούς χώρους της κοινωνίας. Υπάρχει μια ρίση του Μπρέχτ, την οποία πρέπει να μάθει ο κύριος Υπουργός και να μάθουμε όλοι, γιατί είναι διδακτική. Η ρίση αυτή λέει, όταν κυνηγούσαν τους αναρχικούς, δεν μίλησα γιατί δεν ήμουν αναρχικός. Όταν κυνηγούσαν τους κομμουνιστές, δεν μίλησα γιατί δεν ήμουν κομμουνιστής. Όταν κυνηγούσαν εμένα, δεν υπήρχε κανείς να μιλήσει για μένα. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, όταν ξεκινάτε και φακελώνετε στα ίσα και το λέτε ανθρώπους τους περιθωρίου, τους συνήθως ύποπτους, ξεκινάτε ουσιαστικά μια σκοτεινή ιστορία. Τη βάζετε μπροστά, τη δρομολογείτε και αν θέλετε να είστε συνεπείς προς τις παλιές δημοκρατικές παραδόσεις, τις οποίες άλλωστε υπερασπιστήκατε σε άλλες εποχές, καλό είναι να μην είσαστε εσείς εκείνος ο οποίος θα ξεκινήσει και πάλι αυτή την περίεργη υπόθεση, το φακέλωμα, η οποία μπορεί να γίνει και αυτή ανά πάσα στιγμή. Πάντως είναι σωστό αυτό που στην αρχή τονίσε ο κύριος ο Κώστας ο Γιώργος. Πράγματι ο κύριος Αναγνωστόπουλος έχει παρελθόν που νομίζω ότι αυτό... Γι' αυτό ακριβώς το τόνισα, ότι δεν θα πρέπει να είναι εκείνος. Η ευχή όλων βέβαια είναι να μην φτάσουμε σε αυτά τα φακελώματα, σε αυτά που ήταν το 60. Γιώργο, δεν σας ακούσαμε καθόλου. Όχι, συνήθως δεν μιλάω καθόλου πολύ, μιλάω πολύ λίγο. Αισθάνομαι αυτή τη στιγμή σαν τη δύναμη της εργασίας που είπε ο Μάκης, απομονωμένη σε μια μεριά. Θέλω να ακούσω και τον κύριο Στεφανόπουλο τι θα πει. Γιώργο, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Για να προχωρήσω μετά. Όχι, θα σου κάνω μια ερώτηση. Θα σου προκαλέσω να πεις κάτι δηλαδή. Επειδή ο χώρος ο οποίος ειδικεύεσαι, όχι αποκλειστικά βέβαια, κύρια, είναι το συνδικαλιστικό ρεπορτάζ. Νομίζω είχαμε αρκετά σημαντικά γεγονότα τη χρονιά που πέρασε σε αυτό το χώρο. Εγώ θα σταθώ σε ένα. Όχι για να το κρίνουμε θετικά ή αρνητικά, άλλωστε αρκετές εκπομπές αφιερώσαμε κύρια από αυτό το κανάλι, όχι μόνο, στο σχολιασμό αυτού του γεγονότος. Κατάλαβες προφανώς ότι αναφέρομαι στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της περασμένης χρονιάς. Λέω και πάλι ότι ακούστηκαν απόψεις υπέρ, ακούστηκαν απόψεις κατά. Δεν θα σταθώ σε αυτό. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Εσένα που παρακολουθείς τα πράγματα από πάρα πολύ κοντά, εκτιμάς ότι αυτό το γεγονός, άσχετα με το αν το προσεγγίζει κανείς θετικά ή αν το προσεγγίζει αρνητικά, είναι ένα σταθμός στην πορεία του συνδικαλιστικού κινήματος που, αν μη τι άλλο, σηματοδοτεί μια νέα οπτική με την οποία και το ίδιο το συνδικαλιστικό κίνημα εκφράζεται και προσεγγίζει κοινωνικά φαινόμενα. Μιλάς τώρα για την υπογραφή της Διετούς Συλλογικής Συμβουλής Εργασίας. Σε συνδυασμό βέβαια, Γιώργο, με ένα δημοσίευμα της Κυριακής που έλεγε ότι το 1991 έγιναν οι λιγότερες απεργίες στην Ελλάδα. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω, ούτε το δημοσίευμα αυτό, ούτε τη σύγκριση που έγιναν το 1991 λιγότερες απεργίες. Δηλαδή, τι έγινε. Δηλαδή, πρέπει καθημερινά να κάνουμε απεργία για να λέμε ότι ξεπεράσαμε το 1990. Όχι, από την άποψη ότι ενώ πήγε και περισσότερο εργαζόμενο μέσα στο 1991. Αντί το 1991 τον εργαζόμενο, ποιο άλλο τον υποστήριξε εκτός από τα συνδικάτα. Άκουσα τον κύριο Τζοχατζόπουλο, θέλω να ακούσω και τον κύριο Στεφανόπουλο τι θα πει. Τι έκαναν οι πολιτικοί σχηματισμοί της αντιπολίτευσης για τους εργαζόμενους, να στηρίξουν τους αγώνες των εργαζόμενων. Τι έκαναν, σε πληροφορώ το 1991 δεν έκανε κανένας τίποτα. Οι εργαζόμενοι ξεπέρασαν τους πολιτικούς σχηματισμούς. Οι εργαζόμενοι έκαναν αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Εγώ θεωρώ ότι έχει προϋπάρξει μια υποδομή η οποία έβγαλε αναξιόπιστους όλους τους αντιπροσωπευτικούς φορείς, τους φορείς αντιπροσώπευσης του κόσμου της εργασίας. Και τους πολιτικούς και τους συνδικαλιστικούς. Μάλιστα. Θεωρώ επίσης ότι υπάρχει μια κρίση στο συνδικαλιστικό κίνημα, δεδομένη κρίση, και
Αν το θέλεις, αυτή την ώρα πιστεύω ότι ο κόσμος εργασίας, και το έγραψα κιόλας, είναι ένα παιδί που κρατάει δύο γρόσια στο χέρι. Έρχεται ένα άλλο μεγάλο παιδί, που είναι ο κόσμος του κεφαλαίου, του παίρνει το ένα γρόσι, και έρχεται και ένας άνθρωπος μεγαλύτερος και του παίρνει το άλλο γρόσι που είναι το κράτος, η κυβέρνηση δηλαδή. Αυτή η ιστορία. Αυτή είναι η μικρή ιστορία και το δράμα του κόσμου της εργασίας σήμερα. Γιώργο, θέλω πάντως να απαντήσω και στο ερώτημά μου. Ήταν λάθος ήδη της υπογραφής λογικής. Όχι, όχι. Είπα και πάλι και το διευκρινίζω. Δεν θέλω μία προσέγγιση. Συγγνώμη, Μιχάλη. Συγγνώμη. Μία προσέγγιση θετική ή αρνητική του ζητήματος. Έχει γίνει. Και δεν νομίζω ότι έχει νόημα να επαναληφθεί απόψε, που κάνουμε μία συνολική αποτίμηση της χρονιάς. Απλά θέλω να σε ρωτήσω αν εκτιμάς πως η σύμβαση αυτή αποτελεί ένα σταθμό στην πορεία του συνδικαλιστικού κινήματος, μία στροφή στην πορεία του συνδικαλιστικού κινήματος σε μια νέα οπτική αντιμετώπισης των κινητοποιήσεών του, της ποιότητάς του, της δυναμικής, των σχέσεων του με την κοινωνία. Και θα ξεκινήσω πρώτα γιατί ήταν λάθος. Ο Μιχάλης διαμαρτύρεται, λέει γιατί ήταν λάθος. Όχι, ερώτηση. Ήταν λάθος, ήταν λάθος η υπογραφή της σύμβασης. Ήταν μια λαθεμένη στιγμή γιατί οι εργαζόμενοι επιχείρησαν να υπογράψουν με έναν αναξιόπιστο εταίρο, όπως ήταν η κυβέρνηση. Γιατί η διαφορά στη σύμβαση δεν είναι στα οικονομικά, είναι στα θεσμικά. Μάλιστα. Γι' αυτό δηλαδή ήταν λάθος. Δηλαδή εσύ θεωρείς ότι η σύμβαση ότι ήταν, που συγγνώμη, υπογράφηκε... να απαντήσω στον Μάρκο, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο Μάρκος, ότι ήταν μια στροφή πολύ θετική αυτή η διαιτητική υπογραφή της σύμβασης. Λοιπόν, να σου διαφωνήσω, κύριε Μπάκο. Ναι, κύριε και Γαλάβα. Να σου πω γιατί δεν ήταν θετική. Γιατί έγινε κάτω από αρνητικό συσχετισμό των δυνάμεων ανάμεσα στο κεφάλαιο και στην εργασία. Το κεφάλαιο, όταν έγινε η υπογραφή της σύμβασης, το κεφάλαιο είχε το πάνω χέρι. Είχε το συσχετισμό δύναμης υπέρ του και επέβαλε κάτι στις δυνάμεις εργασίας. Και να σου πω πού είναι αρνητική. Ότι δεν έγινε μια συνολική συμφωνία. Αφορούσε τις επενδύσεις, αφορούσε τις τιμές. Δεν είναι μόνο το ύψος αμοιβής. Μια κοινωνική συμφωνία, να τελειώσω. Ναι. Μια κοινωνική συμφωνία δεν μπορεί να αφορά μόνο το ύψος αμοιβής. Πρέπει να αφορά τις τιμές, πρέπει να αφορά τις επενδύσεις, πρέπει να αφορά την προοπτική. Ποιες τιμές, τα πάντα. Των προϊόντων, τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Βεβαίως. Όχι, η κοινωνική συμφωνία. Μην το στενεύεις. Μα εγώ δεν το στενεύω. Εσείς μιλάτε για συλλογική σύμβαση εργασίας. Όχι, με συγχωρείς. Εδώ έγινε μια κοινωνική συμφωνία. Η συλλογική σύμβαση της εργασίας είναι το επόμενο. Το συνεπακόλουθο μιας κοινωνικής συμφωνίας που έγινε, η οποία έγινε μόνο σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Δεν έπιασε όλη τη σφαίρα, γι' αυτό έχουμε το παράδοξο φαινόμενο 800 δισεκατομμύρια σε 1,5 χρόνο να έχουν φύγει από τις τσέπες των εργαζομένων και πού έχουν πάει, δεν έχουν γίνει επενδύσεις αφού υπάρχει στασιμότητα επενδύσεων. Πού έχουν πάει στο εξωτερικό ή έχουν γίνει υψηλού επίπεδου καταναλωτικά αγαθά. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Και αν η σύμβαση δεν υπογραφόταν, τι θα γινότανε. Αν η σύμβαση δεν υπογραφεί. Και ήταν μονοετής. Εγώ δεν είπα να μην υπογραφεί η σύμβαση. Έβαλα ένα ευρύτερο πλαίσιο συμφωνίας. Για τον όρο. Ότι έπρεπε να πιάνει τα πάντα αυτή η σύμβαση. Και το κόστος εργασίας φυσικά. Διότι όταν έχουμε ένα κόστος εργασίας που είναι. Έχω την εντύπωση ότι καταναλωνόμαστε απόψε πάλι σε μια κουβέντα που κατά τεκμήριο έχει εξαντληθεί τόσους μήνες που έχουν περάσει. Δεν έχει εξαντληθεί, Μάρκο. Είναι λάθος. Είναι ένα ζητούμενο. Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι το αντικείμενο της απόψινής εκπομπής. Γιατί έχουν προκύψει τόσες εκπομπές, έχουν γίνει τόσες εκπομπές που έχει συζητηθεί με απόψεις. Συγγνώμη, εγώ θα έλεγα ότι είναι ένα στρατηγικό ζήτημα. Συγγνώμη, είναι ένα στρατηγικό ζήτημα για τον κόσμο της εργασίας. Ξέρετε ποιο είναι το νέο φρούτο που θα πλασάρουν στον κόσμο της εργασίας? Θα προσπαθήσουν να θεσμοθετήσουν τη λιτότητα και να τη δικαιολογήσουν, να βρουν μια δικαιολογητική βάση πάνω σε τι. Λιτότητα, ίσον το όραμα του 1997 και πάνω εκεί να δικαιολογήσουν μια λιτότητα η οποία, προσέξτε να δείτε, είναι ατέρμονη. Δεν οδηγεί πουθενά. Μιχάλη, δεν θα απολογηθώ για τα συνδικάτα, αλλά τα πολιτικά πρόσωπα και οι πολιτικοί σχηματισμοί βρίσκονται εν αδυναμία και ρίχνουν τα βάρη τα δικά τους στα συνδικάτα. Μήπως να, όχι, κάνω μια πιστεύω παρέμβαση, ότι έτσι είναι. Μήπως να κάνω μια παρέμβαση πέφτοντας και εγώ στην παγίδα αυτού που καταδίκασα πριν. Υπάρχει ένας αλληλεπηρεασμός και μια αλληλεξάρτηση. Δηλαδή η κατάσταση ενδεχόμενα στην οποία βρίσκονται τα συνδικάτα αντικατοπτρίζει, ως ένα βαθμό βέβαια, γιατί υπάρχει και η αυτονομία του συνδικαλιστικού κινήματος, την κατάσταση των πολιτικών φορέων λεγόμενη, και τις δυνατότητες ή αδυναμίες παρέμβασης. Απόλυτα. Απόλυτα, Μάρκο.
Όμως πάει να κάνουμε μια διακοπή. Έχουμε στο τηλέφωνο το Δήμαρχο του Πειραιά, τον κύριο Στέλιο Λογοθέτη, για να ακούσουμε τις δικές του εκτιμήσεις για το 91 που φεύγει, για το 92 που έρχεται. Κύριε Λογοθέτη, καλησπέρα, χρόνια σας πολλά. Καλή σας χρονιά. Θα θέλαμε να σας ακούσουμε καταρχήν το 91 για τον Πειραιά, τι ήταν. Το 91 ήταν ένας χρόνος σκληρής δουλειάς, ένας χρόνος ξεπεράσματος τεχνητών εμποδίων, ένας χρόνος άρνησης από την πλευρά της κυβέρνησης να ανταποκριθεί στα αιτήματα των Πειραιωτών, ένας χρόνος προσπάθειας να σταματήσει κάθε παραγωγική διαδικασία, αλλά και ένας χρόνος επιτυχιών. Τελικά η κοινωνία του Πειραιά, στη συντριπτική πλειοψηφία της, έχει αποδεχθεί το πρόγραμμά μας. Και ήδη μπήκαν τα θεμέλια για να πετάξουμε μέσα στο 92 και να λύσουμε προβλήματα, σημαντικά να αρχίσουμε να λύνουμε προβλήματα που έχουν χρόνια τελματώσει στον Πειραιά. Βέβαια, πρέπει να μιλήσουμε και για το έλλειμμα δημοκρατίας που αυξήθηκε με την συγκεκριμένη πολιτική της κυβέρνησης στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν πρέπει να μας φύγει το γεγονός ότι πέρασε ένας χρόνος χωρίς ουσιαστικά να προχωρήσει ούτε ένα πόντο ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης. Και όχι μόνο αυτό, βλέπουμε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να μας αφαιρεθούν οικονομικά αρμοδιότητες. Υπάρχει μια αγωνία που εκφράζεται από την κυβερνητική πολιτική να μην προχωρήσει καμία ουσιαστική αποκέντρωση. Σαν να φοβάται η κυβέρνηση την τοπική αυτοδιοίκηση, ένας θεσμός που στα πλαίσια της ενοποιημένης Ευρώπης αναδεικνύεται ως ολοένα περισσότερο πιο αποφασιστικός στα πολιτικά τεκτενόμενα. Βλέπω δηλαδή, βλέπουμε και ταγεθήκαμε όλοι, οι δήμαρχοι και οι κοινοτάρχες, μια συνεχώς οπισθοδρόμηση από κατακτήσεις τοπικής αυτοδιοίκησης με αφαίρεση συγκεκριμένων οικονομικών πόρων. Και είναι γεγονός, αξιοσημείωτο, ότι δυστυχώς δεν πέρασε όσο έπρεπε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης η ομόφωνη απόφαση που πάρθηκε για τα οικονομικά παρά τις επιμέρους αντιρρήσεις στο συνέδριο των Ιωαννίνων, που δείχνει ότι ακόμα και δήμαρχοι και κοινοτάρχες που ανήκουν στην κυβερνητική παράταξη διαπιστώνουν με αγωνία αυτή την τάση, δηλαδή της απομάκρυνσης αρμοδιοτήτων από την τοπική αυτοδιοίκηση. Κύριε Λογοθέτη, μια ερώτηση θα σας υποβάλω με την ιδιότητά σας σαν μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του Συνασπισμού. Ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της χρονιάς πέρασε εσωτερικά ήταν η διάσπαση του ΚΚΕ, η νέα διάσπαση του ΚΚΕ και του Συνασπισμού. Εκτιμάτε ότι το γεγονός αυτό αφαίρεσε κάποια δυναμική από τον συνολικό αντιπολιτευτικό λόγο? Και παραπέρα, πόσο αισιόδοξος είσαστε για την πορεία του Συνασπισμού, αλλά και για κάτι άλλο, για το οποίο επίσης πολλή συζήτηση έγινε και ασφαλώς θα γίνει και το 1992. Τι πιστεύετε ή τι προσδοκάτε για την πορεία των σχέσεων του Συνασπισμού με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ιδιαίτερα με το ΠΑΣΟΚ, και τις δυνατότητες ή τα περιθώρια κάποια σύγκλησης που υπάρχουν, αν υπάρχουν, την άποψή σας? Ναι, θα σας μιλήσω ευθύτατα. Πιστεύω ότι η στροφή, η εσωστρέφεια που παρατηρήθηκε στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σε όλη αυτή τη διάρκεια των εσωκομματικών εξελίξεων δεν ωφέλησε την αντιπολίτευση, δεν ωφέλησε την πορεία του λαϊκού κινήματος προς τα μπρος. Δυστυχώς αυτή η δαιμονολογία, αυτή η επίθεση που κάνει η σημερινή συγκυριακή, θα μπορούσα να πω, ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας ενάντια σε κάθε αγωνιστή που διαφωνεί μαζί της, σε κάθε πολιτικό πρόσωπο που προέρχεται από το χώρο της αριστεράς και διαφωνεί με την πολιτική της ηγεσίας αυτής, να τον αποκαλεί προδότη ή εχθρό ή αντικομμουνιστή. Εμένα προσωπικά με πείραξε να βλέπω τον κύριο Κούβελα, ο οποίος φημίζεται για τα καψίματα της ιστορίας Θεσσαλονίκης, του βιβλίου της ιστορίας Θεσσαλονίκης που αναφέρονταν στην Εθνική Αντίσταση, να μιλά από την έδρα του 14ου Συνεδρίου και εγώ προσωπικά να μην έχω πάρει πρόσκληση. Δείχνει μια απεγνωσμένη φυγή προς τα πίσω, μια προσπάθεια να συγκρατήσει απεγνωσμένα ένα εκλογικό σώμα, σαν αυτό να είναι το κυρίαρχο σήμερα στην πολιτική ζωή της χώρας. Δεν βλέπει το γενικότερο συμφέρον της συνεργασίας των δημοκρατικών δυνάμεων. Δεν βλέπει μέσα από το στενό αυτό μικροκομματικό πρίσμα την ανάγκη να ξεπεραστεί αυτός ο απληχιωμένος, συρρυκνωμένος, αποστραγγισμένος από πνοή λόγος. Τώρα για το θέμα, αυτό μας δημιούργησε σοβαρά προβλήματα, οπωσδήποτε, και επηρεάζει την πολιτική τη ζωή της χώρας. Βέβαια, αυτή η τακτική και αυτή η πολιτική θα περιθωριοποιείται, θα απομακρύνεται από την κοινωνία. Η αριστερά πρέπει να είναι μέσα στην κοινωνία και ο λόγος που εκφράζει σήμερα η σημερινή ηγεσία που εξέφρασε στο 14ο Συνέδριο είναι έξω από την κοινωνία, συνεχώς απομακρύνεται.
για το συνασπισμό. Εκεί υπάρχει ένας προβληματισμός σοβαρός. Είναι ελπιδοφόρο και αισιόδοξο το γεγονός ότι διαμορφώθηκε μια πρόταση η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή από την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή για πρόταση, η πρόταση συνεργασίας προς άλλες πολιτικές δυνάμεις. Είναι θετικό ότι και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ η απάντηση που δόθηκε αφήνει πολλά θετικά στοιχεία. Εγώ τουλάχιστον βλέπω πολλά θετικά στοιχεία και μπορώ να είμαι, να βεβαιώσω ότι πραγματικά υπάρχει διάθεση σύγκλησης. Σε μια σύγκληση όμως σε μια βάση φερεγγιότητας, σε μια βάση που θα δίνει διέξοδο, θα δίνει πρόταση, θα δίνει ελπίδα για το λαό, δεν θα είναι απλώς μια ευκαιριακή συνάντηση για μια εκλογική συνεργασία, αλλά θα πηγαίνει πάρα πολύ μακριά και φυσικά μια σύγκληση που δεν θα γίνει πρόχειρα ή στα πλαίσια κομματικών συσχετισμών παρεδόσεων συναλλαγών, αλλά θα περάσει μέσα από μια βασανιστική προετοιμασία και μέσα από αγώνες κοινούς που ανδρώνται στους διάφορους κοινωνικούς χώρους, στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, στον χώρο του συνδικαλιστικού κινήματος κλπ. Εκεί οικοδομούνται τα στοιχεία αυτής της σύγκλησης. Κύριε Λογοθέτη, με τη σειρά μου θα ήθελα να σας ρωτήσω αυτό που χρωμάτισε, αυτό που έδωσε το ύφος στην πολιτική ζωή, την κοινωνική, την γενικότερα αυτό που κράτησε το ενδιαφέρον του ελληνικού λαού το 1991 είναι η δίκη, η περίφημη δίκη, η μάνα των δικών, η δίκη στο ειδικό δικαστήριο. Με τις πρώτες μέρες, σε 24 ώρες, λιγότερο από 24 ώρες, εκπνέει το 1991. Μπαίνουμε στο 1992 και σε μερικά 24 ώρα θα έχουμε μια απόφαση. Τι περιμένετε από αυτή την απόφαση και τι νομίζετε ότι θα σηματοδοτήσει? Πιστεύω ότι όποιοι χρησιμοποιούν τη δικαιοσύνη σε στενές ρεβασιστικές διαδικασίες ή σε στενά μικροκομματικά παιχνίδια παίζουν ένα άσχημο παιχνίδι σε βάρος του λαού. Η δίκη μπορώ να πω ότι αποπροσανατόλισε το λαό, δημιούργησε οξύτητα, διχαστικές καταστάσεις. Πιστεύω όμως ότι η πορεία της και αυτά που ακούστηκαν και αυτά που υπόθηκαν μπορούν να αξιοποιηθούν θετικά από τις επιμέρους πολιτικές δυνάμεις για το καλό του τόπου. Δεν θέλω να προδικάσω την απόφαση, θέλω να πω μόνο ότι η απόφαση ενός δικαστηρίου πρέπει να στηρίζεται σε αποδεδειγμένα γεγονότα και όχι σε μικροκομματικές διαθέσεις. Και κανείς δεν μπορεί και δεν πρέπει να χρησιμοποιεί τη δικαιοσύνη. Κύριε Λογοθέτη, κάτι τελευταίο. Πώς βλέπετε την επόμενη μέρα της αριστεράς στην Ελλάδα? Κοιτάξτε, θα ήθελα να σκεφτόμουν σήμερα αυτό ακριβώς, ότι όλες οι εξελίξεις, αυτά τα δραματικά γεγονότα που ζήσαμε και που ζούμε αυτές τις τελευταίες μέρες, δεν ακυρώνουν, δεν μηδενίζουν όλη την κοσμοϊστορική προσφορά στον πολιτισμό, στην ιστορία, στην πολιτική, στη δημοκρατία, στην κοινωνική πρόοδο της Οκτωβριανής Επανάστασης και της προσφοράς της αριστεράς όλα αυτά τα χρόνια. Μόνο που η αριστερά δεν πρέπει να ψάχνει να βρει τις αιτίες για όλες αυτές τις αποτυχίες που σημειώθηκαν στις ανατολικές χώρες, σε προδότες, σε δαίμονες, σε υπονομευτές και πράκτορες του ιμπεριαλισμού. Πρέπει να δει τα δικά της λάθη και τις δικές της πληγές, σύμφωνα με μια φράση που λέει ο Μάρξ, σαν τον Αντέο που σηκώνεται, παίρνει δύναμη από τη γη, ξανασηκώνεται, ξαναπέφτει και προχωρά ακόμα πιο δυνατός. Πρέπει να έχει το θάρρος η αριστερά να δει τις δικές της πληγές με αντικειμενικότητα, με ψυχραιμία, να δει τις αιτίες των λαθών της και να είναι μέσα στην κοινωνία, να παίξει ρόλο προτάσεων. Θετικό, γιατί έχει μια τεράστια ιστορία με τεράστια πείρα και φυσιογνωμίες ιστορικές ενός Πλουμπίδη, ενός Μπελογιάννη, ενός Χαλκίδη, ηρωικές αλλά και προτάσεις που έχουν πηγάσει μέσα από επιστημονική ανάλυση. Αυτό το τεράστιο θεωρητικό οπλοστάσιο δεν πρέπει να το αφήσει να βρωμίσει με τα στοιχεία εκείνα τα αρνητικά που συκοφάντησαν, έκαναν κακό και που στην ουσία ήταν ένας αντικομουνισμός. Πιστεύω ότι τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και όλο αυτό το αυταρχικό καθεστώς ήταν ένας αντικομουνισμός και μια διάλυση της ελπίδας τόσων εκατομμυρίων ανθρώπων. Βέβαια, οι αγώνες της αριστεράς στην Ελλάδα δεν προορίζονταν για να εξυπηρετήσουν αυτό το καθεστώς και αυτή την ιστορία. Πήγαιναν να εξυπηρετήσουν τους αγώνες του λαού, τη δημοκρατία, την πρόοδο, την κοινωνική εξέλιξη στη χώρα μας. Και είναι αγώνες που πρέπει να αξιοποιηθούν με την πείρα που κλείνει μέσα τους. Πιστεύω ότι η αριστερά έχει το κουράγιο να δει τις πληγές της, να βάλει το δάχτυλο εκεί που πρέπει, στον τύπο των ύλων και να δει με ψυχραιμία το αύριο. Και να αρθρώσει και πρόταση διεξόδου
αλλά ένα θα πω ότι ο ρόλος της αριστεράς είναι σήμερα το πώς θα εμπνεύσει τη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων σε αυτόν τον τόπο. Έχει μια σοβαρή ευθύνη. Δεν πρέπει να κρυφτεί σε ένα γυάλινο τείχος και να κρίνει τους άλλους ότι πρέπει να αλλάξουν προηγούμενα για να κάνουμε συγκλήσεις ή πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις θεωρητικές. Η ζωή πάει πιο μπροστά πολλές φορές από την αριστερά και πολλές φορές η αριστερά έβλεπε την κοινωνία όχι μέσα από την κοινωνία αλλά μέσα από ένα μικροκομματικό πλέγμα. Έβλεπε το κομματικό συμφέρον πιο μπροστά από το συμφέρον το κοινωνικό. Αυτό πρέπει να το ξεπεράσουμε. Και πρέπει αυτό το σημείο να ξεπεραστεί και μέσα μας. Να βλέπουμε πρώτα το συμφέρον του λαού, πρώτα το κοινωνικό συμφέρον και μετά το στενό βραχυπρόθεσμο μικροκομματικό συμφέρον. Γιατί στο παρελθόν αυτή η πολιτική μας πρίκησε με πολλά λάθη και με πολλές πίκρες. Κύριε Λογοθέτη, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση τελευταία, ας ελπίσουμε. Μπορείτε να μας δώσετε το έναυσμα να κάνουμε και άλλη ερώτηση. Θέλω πλέον να σας ρωτήσω σαν δήμαρχο του Πειραιά, όχι σαν στέλεχος του συνασπισμού, σαν στέλεχος της κομμουνιστικής αριστεράς. Έχουμε αυτή την πρόκληση του δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, την οποία η κυβέρνηση έχει παραπέψει στις καλένδες. Εσείς σαν δήμαρχος Πειραιά, σαν μέλος της ΚΕΔΚΕ, σαν άνθρωπος ο οποίος είστε μπροστάρης όλους αγώνες για δημοκρατία, τι σκοπεύετε και εσείς και οι άλλοι συναδελφοί σας να κάνετε για να υλοποιηθεί αυτή η επιτέλους ο δεύτερος, η υλοποίηση μάλλον του δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης? Πρώτα, ένα μεγάλο χρέος που έχουμε απέναντι στο λαό είναι να εξηγήσουμε τη σημασία της τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού. Τι ρόλο παίζει ο βαθμός αυτός όσον αφορά την απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, κοινοτικών κονδυλίων και όχι μόνο σαν οργανισμός απορρόφησης κονδυλίων αλλά σαν φορέας ανάπτυξης. Να δείξουμε την αποτελεσματικότητα και τη σημασία του θεσμού αυτού και την σημασία και τις συνέπειες της απουσίας αυτού του θεσμού. Αυτό απαιτεί ενημέρωση, πρέπει συνέχεια να είναι το θέμα στην ημερήσια διάτηξη, μην το αφήνουμε να παγώσει, μην παίζουμε και εμείς το παιχνίδι της σημερινής κυβερνητικής πολιτικής με το να αφήνουμε το θέμα να παγώνει, να μην συζητιέται, να το αφήνουμε και εμείς στις καλένδες της αγωνιστικής μας πορείας, να απογοητευόμαστε από αυτή την αναβλητικότητα και την άρνηση της κυβέρνησης και να μην το έχουμε το θέμα καθημερινά στην ημερήσια διάταξη. Πρέπει επίσης να διεκδικήσουμε κάθε μέσο που μας δίνει η ΕΟΚ. Μέσα στα ΕΟΚικά όργανα. Λίγο οικονομίστικα δεν το πάτε, κύριε Λογοθέτη? Δεν το πάω οικονομίστικα. Είπα ακριβώς όχι μόνο σαν όργανο απορρόφησης ΕΟΚικών κονδυλίων. Είπα σαν φορέας ανάπτυξης, σαν φορέας δημοκρατίας, σαν φορέας πολιτικής ανάπτυξης, πολιτικής εξέλιξης. Για τα κοινοτικά όργανα θέλω να πω ότι σε πολλά από τα κοινοτικά όργανα, όπως σαν να που συμμετέχει η ΚΕΔΚΕ, το Ευρωπαϊκό Όργανο Περιφερειών, εκεί έχει καταγγελθεί επανειλημμένα κάθε ενέργεια κυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που βάζει φραγμό στην τοπική αυτοδιοίκηση δεύτερου βαθμού. Και πολλές φορές εκεί έχει γίνει καταγγελία της ίδιας της χώρας μας για την καθυστέρηση της θέσπισης του δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Και λόγω θέλετε να πούμε για κάτι για το 92. Βλέπετε εξελίξεις μέσα στο 92? Σίγουρα. Είναι ένας κόσμος που αλλάζει, που μεταβάλλεται και θα έχει τρομερές επιπτώσεις όλη αυτή η διαδικασία στην εσωτερική πολιτική. Τα Βαλκάνια βράζουν. Δεν χρειάζεται να το πω. Υπάρχουν σοβαρά εθνικά προβλήματα. Έχουμε μια Τουρκία που αναβαθμίζει την επιθετική της πολιτική και την ευνοεί η σημερινή συγκυρία. Έχουμε μια εξωτερική πολιτική η οποία πίσω από τους διθυράμους του Μάστριχτ κρύβει συνέλευση τη μουσουλμανική που έγινε στο Μαρόκο και που για πρώτη φορά πάρθηκαν αποφάσεις εις βάρος της Κύπρου. Υπάρχουν δηλαδή σοβαρά ζητήματα που θα έχουν τις επιπτώσεις στην εσωτερική πολιτική εξέλιξη. Και εδώ χρειάζεται μια εξωτερική πολιτική που να απηχεί τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού και δεν είναι μόνο θέμα της κυβέρνησης να χαράζει την εξωτερική πολιτική ενός κόμματος. Έστω και αν έχει αυτή την συγκυριακή πλειοψηφία μέσα στο κοινοβούλιο των λίγων βουλευτών. Κύριε Λογοθέτη, σας ευχαριστούμε. Καλή χρονιά. Και εγώ ευχαριστώ. Για το παιχνίδι. Γεια σας. Μιχάλη, ακούσαμε τον κύριο Λογοθέτη. Τρεις απόψεις, τρεις πλευρές. Πασόφ, Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Λογοθέτης είναι γνωστό ότι είναι ένα προϊόν συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων στο Δήμο Πειραιά. Και μπορώ να πω ότι έχει σταθεί με συνέπεια σε αυτή την ιστορία. Και έκτοτε
αφού βγήκε δήμαρχος, ως πολιτικό στέλεχος πλέον του συνασπισμού, έκφρασε προτάσεις, απόψεις υπέρ της σύγκλησης των προοδευτικών δυνάμεων σε αυτό τον τόπο. Νομίζω ότι Μάρκο και Κώστα Γιώργο ότι έχουμε και σκληρή αυτοκριτική. Βεβαίως. Ως απάντηση στην ερώτηση του Κώστα. Ήταν, περιείχαν βασικά τόλμη οι προσεγγίσεις που έκανε και δεν διακρίθηκε ο λόγος του από μία περιχαράκωση σε κάποια επίσημα κομματικά θέσφατα. Και ήταν τολμηρές όσο και ουσιαστικές οι προσεγγίσεις που έκανε ιδιαίτερα σε αυτό το ζήτημα της σύγκλησης των προοδευτικών δυνάμεων και νομίζω ότι ο λόγος του σε μια τέτοια προοπτική ήταν μεστός, ουσιαστικός, όσο και ελπιδοφόρος. Και ας το κρατήσουμε αυτό. Μέχρι να πάμε στο τηλεφώνημα. Πάντως, εγώ μέτρωγε μάκι και να πούμε την αλήθεια. Ναι. Να κάνω μια ερώτηση στον κύριο λογοθέτη. Δεν την κάναμε τώρα. Ας μην την κάνουμε. Αλβανίας, όχι. Όχι. Ναι, είχε κάποιες αρρωστές. Μέτρωγε, ναι. Αλλά τέλος πάντων. Να σου πω, Κώστα. Ναι. Κώστα. Εσύ ξέρεις. Είπε ο κύριος Αναγνωστόπουλος προηγούμενα κάτι με μια ευαισθησία πραγματικά. Εγώ νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος δικαιούται να εξελίσσεται. Ναι. Να εξελίσσεται. Και μια δήλωση πρέπει να ερμηνεύεται στη συγκυρία που υπόθηκε. Υπήρχε μια συγκυρία τότε που πράγματι η εθνικογνωσύνη την οποία έχουμε πληρώσει πολλές φορές είχε ανοίξει ένα μέτωπο με τους βορειοεπιρώτες, το οποίο και τώρα το πληρώνουμε, αν το θέλεις, με μια έννοια, σήμερα τι πληρώνουμε. Την προσπάθεια κάποιων κύκλων της Εκκλησίας και τις προσπάθειες του δίδυμου Μητσοτάκη Σαμαρά που πήγαν εκεί και ξεσήκωσαν τους βορειοεπιρώτες να έρθουν στον τόπο του Παραδείσου. Ο κύριος λογοθέτης τι είχε κάνει τότε? Ήτανε πρόεδρος της Ελληνοαλβανικής Φιλίας. Είχε πει κάποιες απόψεις μέσα σε μια συγκυρία. Τώρα εγώ το είπα έτσι σαν μικροπολιτικό. Πάντως πριν περάσουμε στο επόμενο τηλεφώνημα, κάποιο πρόβλημα καταρχήν υπάρχει με την επικοινωνία με τον κύριο Κώστα Στεφανόπουλο, είναι εκτός Αθηνών. Αν μπορέσουμε και ξεπεράσουμε το πρόβλημα, θα είναι στο τηλέφωνο. Στο μεταξύ, θα επιχειρήσουμε να πάρουμε να επικοινωνήσουμε με τη Θεσσαλονίκη, το Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κοσμόπουλο. Όμως, μέχρι να έχουμε στη γραμμή τον κύριο Κοσμόπουλο, δεν έχουμε εντοπίσει ακόμη ποια ήταν τα κύρια γεγονότα του 1991, αυτά που σημάδεψαν τη χρονιά που φεύγει και που θα επηρεάσουν οπωσδήποτε εξελίξεις και πορεία του 92. Πάντως νομίζω μέσα από την κουβέντα έχουν προκύψει. Χωρίς να τα έχουμε κωδικοποιήσει βέβαια. Έχουν προκύψει, αλλά θα μπορούσε κανείς να τα κωδικοποιήσει. Εγώ θεωρώ ως πρώτο γεγονός είναι ότι αποκαλύφθηκε μέσα στο 91 η σκευωρία που είχε στηθεί σε ό,τι αφορά τις κατασκευασμένες, το τονίζω, τις κατασκευασμένες πλευρές του σκανδάλου Κοσκοτά. Γιατί το σκάνδαλο Κοσκοτά έχει υπαρκτές διαστάσεις και κατασκευασμένες διαστάσεις. Αποδείχθηκε η σκευωρία σε αυτό το τομέα και αποδείχθηκε ότι οι κατασκευασμένες πλευρές δημιουργήθηκαν για την πολιτική εκαθάριση του Πασόκ. Και αυτό έγινε φανερό στην κοινή γνώμη. Απομένει βέβαια το διατάφτα της δικαιοσύνης. Εδώ θέλω να τονίσω ένα κίνδυνο. Ο κίνδυνος αυτός είναι ο κίνδυνος της θεσμολαγνίας. Η οποία θεσμολαγνία τώρα τελευταία έχει γίνει της μόδας σε διάφορους κύκλους. Το επιθυμητό το ονομίζουν σαν το εφικτό. Δηλαδή μιλάμε για ανεξαρτησία της δικαιοσύνης που είναι ένα όραμα, ένας επιθυμητός στόχος και το παίρνουμε σαν δεδομένο ότι υπάρχει αυτή την ώρα ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Ή θα έλεγα μια άλλη διάσταση η οποία δεν έχει γίνει, δεν έχει προσεχτεί ούτε από εσάς, από τους συντελεστές αυτής της εκπομπής, όχι τους παλαιότερους, τους νεότερους εννοώ. Ποια? Βγήκε η δικαιοσύνη και τι είπε? Βγήκε ο πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων και Δικαστών και Εισαγγελέων και τι είπε? Και το είδα και σε ανακοίνωση, θυμάμαι. Ότι δεν πρέπει να γίνεται κριτική των εκκρεμών από υποθέσεων της δικαιοσύνης. Τι λέει αυτό, Μάκη? Ποια άλλη εξουσία εκτός από τη δικαστική εξουσία, η οποία σημειωτών είναι και η μόνιμη εκλεγμένη, ποια άλλη εξουσία σε αυτόν τον τόπο ζητάει, έχει σαν απέτηση, να μην γίνεται κριτική των εκκρεμών υποθέσεών της? Το ζητάει η Βουλή, το ζητάει η κυβέρνηση, μήπως το ζητάει η τέταρτη εξουσία ο τύπος? Δηλαδή η μόνη εξουσία που ζητάει να μην γίνεται
να μην γίνεται κριτική των εκκρεμουσών υποθέσεων είναι η δικαστική εξουσία. Όλες οι γνώσεις, όχι μόνο. Τέσσερις δίκες έχω. Ναι. Και όταν, συγγνώμη εδώ, όταν είναι η μόνη εξουσία που αποφασίζει απόλυση της ύλης, αποφασίζει για την νομιμότητα ή όχι απεργιών, αποφασίζει για τα ζητήματα της συνταγματικότητας νόμων, ακόμα και νόμων της Βουλής ή, ή προεδρικών διαταγμάτων κλπ. Αποφασίζει για την ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής. Γιατί η ποινικοποίηση είναι δεδομένο. Έπεσε το μπαλάκι στη δικαιοσύνη, σύμφωνοι. Αλλά και η δικαιοσύνη το διαχειρίζεται σήμερα. Αυτό το μπαλάκι. Δεν μπορεί λοιπόν από την ώρα που ενεπλέχτη η δικαιοσύνη στην πολιτική, δεν μπορεί να απαιτήσει η δικαιοσύνη, ο θεσμός της δικαιοσύνης, να μην υφίσταται κριτική για εκκρεμούσες υποθέσεις. Γιατί όχι, γενικά, όπως επεσήμανε στην αρχή, Μιχάλη, που είπες ότι δεν είναι και εκλεγμένοι από το λαό, είναι διορισμένοι ουσιαστικά. Ενώ οι άλλες εξουσίες δίνουν λόγο στο λαό. Έπειτα, και με ξεχνάμε γι' αυτό, ξεχνάμε ότι η υπέρτατη εξουσία είναι ο λαός. Σαφώς. Εγώ έχω να πω και όλες κάτι οι εξουσίες άλλο. Πηγάζουν από το λαό, λέει το Σύνταγμα, και, και η, οπότε και η δικαιοσύνη, η εξουσία της πηγάζει από το λαό. Άρα υπόκειται, μπορεί... Σε λαϊκή κρίση. Σε λαϊκή κρίση. Και όχι άμα τη λήξει, γιατί άμα τη λήξει δημιουργεί τον ατετελεσμένο. Ναι. Και εδώ πρέπει να υποθεί κάτι. Αυτή την ώρα η δικαιοσύνη διαχειρίζεται τη μητέρα των δικών που τη λένε, το σκάνδαλο Κασκοτά. Οι παραπομπές γίνανε με βάση απόφαση της δικαιοσύνης. Όχι. Πολιτικές. Ήταν μια απόφαση της Βουλής. Γιατί η δικαιοσύνη, το πόρισμα, το ανακριτικό πόρισμα, είχε κατασταλάξει σε ενδείξει ενοχής σε ό,τι αφορά το Μακαρίτη Κουτσόγιώργα και το κύριο Πέτσο. Η παραπομπή και του Τσοβόλα και του Ανδρέα του Παπαντρέου και του Πέτρου του Ρουμελιώτη έγινε με βάση τις πολιτικές εκτιμήσεις ενός πολιτικού οργάνου και μιας πλειοψηφίας. Και όπως αποκάλυψε ο κ. Κατσαντώνης, ότι ρίχνανε ζάρια, ποιος θα... Μα ήταν φανερό τότε, ότι ο κάθε ένας, όποιον ήθελαν, μπορούν να τον καταστήσουν ένοχο. Λοιπόν, άρα η δικαιοσύνη βρέθηκε εμπλεγμένη σε αυτή την ιστορία και δεν μπορεί να απαιτεί απεμπλοκή από την ώρα που διαχειρίζεται πολιτική υπόθεση. Επομένως, το πρώτο θέμα είναι η αποκάλυψη της συμφωνίας. Ναι, εγώ θέλω να πω, να ξεφύγουμε λίγο από τη στενή μας αυλή. Το μεγάλο θέμα και όλα αυτά τα δικά μας είναι πολύ κάτω, έστω και αυτή ακόμα η δίκη, είναι οι τεράστιες εξελίξεις στο χώρο της Σοβιετικής Ένωσης. Απασχολεί και εμάς. Νομίζω δεν είναι όλα. Ο διεθνής περίγυρος έχει επιπτώσεις. Μα δεν είναι ο διεθνής περίγυρος. Εδώ έχουμε, όπως είχαμε τις 10 μέρες που συγκλώνησαν τον κόσμο του 1917, έχουμε τις 10 μέρες που συγκλώνησαν τον κόσμο και άλλαξαν το ρου μιας ιστορίας, και νομίζω ότι θα πρέπει να μείνουμε λίγο τι σηματοδοτεί η πτώση, η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και για μας και για όλους τους εργαζόμενους και για όλες τις χώρες. Από εκεί και πέρα, δηλαδή, είναι τόσο, ίσως επειδή τα ζούμε, τα περνάμε λίγο με τα πρωτοσέλιδα και κάποια σχολιάκια που κάνουμε, δεν τα βάζουμε μέσα στην διαδικασία της ανάλυσης, της παραπέρα, ίσως αργότερα θα γίνει αυτό το πράγμα. Μας ξεπερνάνε τα γεγονότα, είναι πράγματι τόσο γρήγορα που μας ξεπερνάνε, αλλά πιστεύω ότι θα παίξουν καταλυτικό ρόλο και για τη χώρα μας, είναι η Σοβιετική Ένωση, είναι η Ιουγκοσλαβία. Να κάνω μια παρέμβαση, συγγνώμη. Είναι βεβαίως σημαντικότατα και καθορίζουν και θα καθορίσουν τη μοίρα του κόσμου για δεκαετίες αρκετές. Αλλά για μια πληρέστερη ενημέρωση των τηλεθεατών ανήμερα την πρωτοχρονιά το μεσημέρι στις 12 θα επιχειρήσουμε μια προσέγγιση των διεθνών γεγονότων που συγκλώνησαν τον κόσμο τη χρονιά που πέρασε. Είναι αυτά που ανέφερες. Είναι και ο πόλεμος στον κόλπο επίσης. Η πορεία της Ευρώπης προς την ενοποίηση. Με καλεσμένους τον Νίκο τον Κοτζιά και τους αγαπητούς και εκλεκτούς συναδέλφους, τον Αχιλέα του Χατζόπουλου και τον Γιώργο τον Μαύρο. Το λέω και για ενημέρωση των τηλεθεατών. Η οποία δεν θα πρέπει να χάσει κανένας τηλεθεατής μας από τους
Κρατάει περίπου 2 ώρες. Ναι. Επομένως, να μείνουμε λαμβάνοντας υπόψη. Ότι από εκεί ξεκινάνε πράγματα τα οποία θα ή θα πληρώσουμε ή θα κερδίσουμε σαν έθνος, σαν κράτος. Και να μείνουμε εδώ στα μικρολικά μας, μες στην αυλή μας. Είπαμε λοιπόν για την στα δικά μας τα οποία βέβαια άμεσα πλήττουν. Τους σε κάθε πολίτη έχουν αναφορά. Εγώ θα ήθελα να πληρώσω. Βέβαια έβαλα το ένα θέμα. Θα ήθελα να περάσω ένα δεύτερο θέμα που το 91 πραγματικά στο 91 έγιναν θετικά βήματα. Και ποιο είναι αυτό το θέμα που στο 91 έγιναν θετικά βήματα. Ομαλοποιήθηκε κατά την άποψή μου η πολιτική ζωή. Μέχρι πριν από το 91 η πολιτική ζωή εκυριαρχείται από την εντυπωσιολογία, τη σκανδαλολογία και την αντιπαράθεση στην επιφάνεια των πραγμάτων. Τώρα μπήκαν τα πράγματα στη βάση τους, δηλαδή αναδείχθηκαν τα κοινωνικοπολιτικά προβλήματα που απασχολούν το λαό και τον τόπο και τα εθνικά θέματα φυσικά. Πόσο, και, αφού ξεκινάς και εγώ δεν... Γιατί ομαλοποιήθηκε. Ναι, πώς αυτό καταλήγεις. Γιατί δηλαδή αυτά μπήκαν μπροστά τώρα. Πέρα διεξήγεται η δίκη, διεξήγεται ο Μάικ και η δίκη. Δηλαδή, και ταυτόχρονα, κόσμο... ναι, ταυτόχρονα όμως ο κόσμος πια είχε βγάλει την άποψή του. Ήταν τελειωμένη υπόθεση. Η δίκη ουσιαστικά σε ό,τι αφορά την άποψη της κοινής γνώμης είναι μια τελειωμένη υπόθεση. Μήπως δώσαν τη δίκη για να αποσπάσουν την προσοχή της κοινής γνώμης από τα άλλα αυτά θέματα. Μήπως παίζουμε όλοι μας. Είναι ορισμένα ερωτηματικά τα οποία έχω και εγώ και δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν νομίζω. Σήμερα ποιος ασχολείται. Ναι, να τελειώσω δύο λεφτά, Μιχάλη. Μήπως έχουμε πέσει κάποιες παγίδες και έχουμε τραβήξει τον κόσμο και τον έχουμε αποπροσανατολίσει αυτό το λαό. Εννοείς μήπως παιχτεί κάποιο παιχνίδι με την απόφαση της δίκης. Όχι, όχι, εκτός δίκης. Βάσει της δίκης ρίχνουμε το βάρος στη δίκη και έχουμε αφήσει σε δεύτερη μοίρα άλλα τεράστια προβλήματα, όπως είναι το βιωτικό επίπεδο, όπως είναι η οικονομική κατάσταση, όπως είναι αυτό που λέγατε προηγουμένως, που λέγαμε μάλλον για το θέμα της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Δηλαδή, μήπως αυτό ο εξευρωπαϊσμός μας έχει σπρώξει όλους μας και έχουμε αποπροσανατολίσει τον λαό. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία τα βάζω σαν ερώτημα και εγώ δεν είμαι έτοιμος να απαντήσω. Εγώ πιστεύω ότι μήπως ένα γεγονός που ο πρόεδρος Δαδίας με τον Μάρκο και με τους καλεσμένους μας έχουν επισημάνει, Γιώργο, και μαζί σου όλους μέρες Δαδίας, αυτή τη αποστασιοποίηση αυτού του χρησίματος του κόσμου μέσα στον εαυτούλη του. Μα αυτό. Και βλέπει χιονίσει, κοιτάζει πρώτα τον εαυτούλη του, ακόμη και όταν πλήττεται η τάξη που ανήκει. Τα συμφέροντά του, τα λέει, άσε το γείτονα, ισχύει για αυτό το μπρέχ που είπες, άσε το γείτονα, δεν με ακουμπάει η απόλυση του γείτονα, μήπως γλιτώσω εγώ. Θίγισμα και ένα πελώριο ζήτημα, που νομίζω ότι αν κανείς λειτουργήσει κομμάτι αφαιρετικά, δεν γίνεται βέβαια, αν επιχειρήσει κάτι τέτοιο, δηλαδή να μην σταθεί στην αναφορά γεγονότων, αλλά να κάνει μία τοπογραφία του χώρου μας και της κοινωνίας μας. Είναι το σημαντικότερο ζήτημα και είναι αυτό που καθόρισε τις εξελίξεις, τις αρνητικές ή τις θετικές, μάλλον αρνητικές ήταν οι περισσότερες τη χρονιά που πέρασε, σε μια σειρά από άλλα σημαντικά γεγονότα. Και υποβάζουν ορισμένοι και τη διάσταση σαν αιτιολογία, σαν ερμηνεία αυτής της αποστασιοποίησης του χρησίματος αυτού και του φόβου. Είναι πολλά. Είναι πολλές οι παράμετροι. Όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, συγκροτούν κάτι που μπορεί κανείς να το πει ένα σημείο ενός συμπτώματος που διαπερνάει βαθιά την κοινωνία και τη χώρα μας. Είναι η πολιτική, είναι η κοινωνική, είναι η ηθική, είναι και βεβαίως και η οικονομική κρίση. Και νομίζω ότι αν επιχειρήσω ή αν προσπαθήσω, θα προσπαθήσω τουλάχιστον να κάνω κάτι τέτοιο, να περιγράψω τα σημαντικότερα γεγονότα της χρονιάς που πέρασε, θα μείνω σε δύο που είναι κραυγαλαία ίσως συμπτώματα αυτής της χρόνιας και πολυεπίπεδης κρίσης. Το ένα, τα γεμάτα ερωτηματικά, παράπονα, αγωνία για το αύριο, αλλά και ελπίδα για το μέλλον, μάτια των παιδιών του Λαυρίου. Εμένα ήταν αυτό που, σε ό,τι αφορά
τα γεγονότα που συνέβησαν στο εσωτερικό της χώρας μας, μη συγκλώνησε πάνω απ' όλα τη χρονιά που πέρασε. Και το δεύτερο, από μια άλλη μεριά, αντίθετη θα έλεγα, σύμπτωμα, αυτή η αποστασιοποίηση, αυτός ο αναχωρητισμός και ένα άλλο στοιχείο αυτού του σημαντικού αρνητικού συμπτώματος που διαπερνά την κοινωνία μας, να μην το αγνοούμε, η σιωπή, η απουσία των διανοουμένων και της πνευματικής ηγεσίας. Βεβαίως, δεν θέλω με όλα αυτά που λέω να ξεφύγω από τις ευθύνες πολιτικής ή συνδικαλιστικής ηγεσίας, αναφερθήκαμε πρωτύτερα σε αυτές. Αλλά εμένα με εντυπωσίασε αρνητικά το ότι κάποιοι που παλιότερα, και το αναφέρω σαν κραυγαλαίο, σαν χαρακτηριστικό, σαν κορυφαίο ίσως παράδειγμα αυτής της απουσίας και της σιωπής των διανοημένων στους οποίους αναφέρθηκα. Κάποιοι λοιπόν που τραγουδήσανε πόθους, καημούς, ελπίδες του λαού, βγήκανε πριν από λίγες ώρες σε κάποια άλλη ανασκόπηση. Κάποιους τροβαδούρους, πάλι ποτέ, των ελπίδων και των καημών του λαού, και είπε ότι ναι, είναι αναγκαίο και θετικό ακόμα το λαύρια. Ότι υπάρχουν λαύρια στο κατόφλι του 1992 στη χώρα μας. Αυτά τα δύο παραδείγματα λοιπόν, τα γεμάτα απόγνωση ερωτηματικά αλλά και ελπίδα μάτια του παιδιού του Λαυρίου, και αυτός ο κοινωνικός αναχωρητισμός με κορυφαίο σύμπτωμα του τη σιωπή και την απουσία των διανοημένων, είναι νομίζω αυτά που καθορίζουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό όσα γεγονότα και αν αναφέρει κανείς, σε όσα γεγονότα και αν σταθεί κανείς που συνέβησαν στη χώρα μας το 1991. Όχι μόνο διανοημένων απουσία, αλλά και όδων άλλων τάξεων. Βεβαίως. Δηλαδή, αλλά έχει σημασία η αναφορά. Δεν δώσουμε σιγουρό χάρτη ούτε σε στρατιωτική ηγεσία, ούτε σε εκκλησιαστική. Μα και για στις ευθύνες της πολιτικής ηγεσίας, συνδικαλιστικής, γιατί αναφερθήκαμε προηγούμενα. Αλλά είναι ένας καθρέφτης, αν θέλετε, έχει και πιο ευαίσθητους δέκτες ο χώρος αυτός ο συγκεκριμένος στον οποίο αναφερθήκαμε, του κοινωνικού γίγνεσθε. Διότι στο τέλος, Μιχάλη, και εγώ στο νομίζω, δηλαδή, τα φορτώνουν όλα για ευκολία στους πολιτικούς, ότι για όλα εγώ, αυτά ναι. Όπως οι πολιτικοί τα φορτώνουν. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω ακόμα κάτι, γιατί έχουμε πει και έτσι νομίζω ξεκίνησε αυτή η εκπομπή και έτσι τη συνεχίζουμε και συνεχίζουμε και να γράφουμε και τις τεράστιες ευθύνες του τύπου. Δεν μας φταίνε μόνο η πολιτική, δεν μας φταίνε μόνο η στρατιωτική, δεν μας φταίνει η εκκλησία, φταίει και ο τύπος. Για όλα και τα δύο και για όσα είπες, Μάρκο, τεράστιες και ευθύνες του τύπου. Γιατί αν αφαιρέσουμε μια-δύο φορές κάποια πρωτοσέλιδα ή κάποια σχολιάκια μέσα, ποτέ ο τύπος δεν πήρε αυτή τη ρομφαία να παίξει το ρόλο του. Προσπάθησαν να το κάνουν με την δίθεν κάθαρση με γιώτα. Διάφορα συμφέροντα. Και είδαμε να πέφτουν κυβερνήσεις. Δεν προσπαθούν σε κάποιο κοινωνικό, σε μια κοινωνική κατάσταση, σε κάτι το οποίο καίει πραγματικά την ελληνική κοινωνία, ο τύπος δεν παίζει το ρόλο του. Και πρέπει να λέμε και τις ευθύνες του τύπου όλων μας. Και τα του σαν είπαμε, λειτουργεί, βεβαίως, πρέπει να πούμε και εμείς τις τεράστιες ευθύνες μας. Δεν φταίνε μόνο οι άλλοι. Γιώργη, τα δικές σου διαπιστώσεις, επισημάσεις, ποια γεγονότα. Η σημαντικότερη ημέρα ήταν η 7η Νοεμβρίου 1991. Η μεγαλύτερη απεργία της Γεσσέ, όπου εκεί πραγματικά είδα και πολιτικούς να συμπαραστέκονται στον αγώνα των εργαζόμενων. Και το λέω απερίφραστα με όλη την ευθύνη των όσων αναφέρω, ότι 7η Νοεμβρίου μετά την 1η Μαΐου του 1990, την πετυχημένη πρωτομαγιάτικη εκδήλωση στο πεδίο του Άρεως μετά την άνοδο της Νέας Δημοκρατίας στην εξουσία, δυστυχώς οι πολιτικοί μας χάθηκαν και αυτοί, όπως και οι πολιτικοί σχηματισμοί στο να αναδιοργανωθούν. Για μένα είναι η σημαντικότερη μέρα αυτή, η 7η Νοεμβρίου, που επιτέλους και οι βουλευτές και οι πολιτικοί και τα πολιτικά κόμματα κατάλαβαν ότι πρέπει να κατέβουν προς τα κάτω. Νομίζω είναι ευκολία. Δεν φταίνε συνέχεια οι συνδικαλιστικές ηγεσίες. Φταίνε και οι πολιτικές ηγεσίες, φταίνε και τα πολιτικά κόμματα, Μιχάλη. Φταίνε και το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ και ο Συνεθνισμός που τα δύο χρόνια αυτά επιχείρησε ο καθένας να κάνει τη δική του ανασύνθεση εσωτερικά και άφησαν μόνο του το συνδικαλιστικό κίνημα του εργαζόμενου. Γιώργο, για να μην λέμε να πω και με κάτι άλλο να σε ρωτήσω, πώς έχουν απολυθεί τον τελευταίο διάστημα. Τα τελευταία δύο χρόνια. Τα τελευταία δύο χρόνια. Με τα κλεισίματα των προβληματικών κτλ. Οι προβληματικές είναι γύρω στις 30 με 40 χιλιάδες.
οι απολύσεις. Και περιμένουμε τώρα μέχρι τον Απρίλιο άλλες 7.500. Λογαριασμό θα γίνει στο θεμελιωδικό. Εγώ λέω εδώ στην περιοχή της Αθήνας πώς είναι οι απολυμμένοι. Εδώ έχει απολυθεί μια ολόκληρη πόλη, το Λάβριο. Εδώ. Τίποτε άλλο δεν σου λέω. Όχι. Όταν είναι 12.500. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αυτό. Λοιπόν, και λέω και στους ίδιους τους ανέργους που παίρνουμε επιστολές, παίρνουμε τηλεφωνήματα. Όταν γίνεται μια κορυφαία εκδήλωση, μια γενική απεργία και έχουμε 6.500 μετρημένους στη συγκέντρωση, πού είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται, μας παίρνουν, μας πιέζουν, χάσαμε το ψωμί μας, βοηθήστε μας, δεν έχουμε να φάμε, θέλουν το παιδί μας γάλα, θέλει το παιδί μας ψωμί. Πού βρίσκονται να διαμαρτυρηθούν, πού βρίσκονται να κινητοποιηθούν. Πάρα πολύ σωστά. Ξέρεις ότι αυτό το μεγάλο ποσοστό ανέργων λειτουργεί και μηχανισμός αντίθετος προς αυτό που θα πάει να συμμετέχει στην απεργία. Ο άνεργος δεν κατεβαίνει στην απεργία. Δεν κατεβαίνει να διεκδικεί τίποτα. Σου λέει είμαι απολυμμένος. Κακή νοοτροπία αυτή του εργαζόμενου. Λειτουργεί όμως σαν μπούμεραγκ σε αυτόν που πάει να κατέβει στην απεργία. Γιατί έχει τον εργοδότη που του λέει αν απεργήσεις, κοίτα πώς σε περιμένουν. Εγώ δεν είπα για αυτόν που έχει ήδη εργασία. Τον άνθρωπο δεν είναι ξεχαμένο. Εγώ δεν κατεβαίνει σε απεργία. Αυτός που είναι χαμένοι. Ναι, είναι όμως, λάθος. Κάποιο κοινωνικό όμως είναι κάποιο πρόβλημα κοινωνικό. Να ακούσουμε και το Γύρο Νίκο Κουρί, τον επίτιμο αρχηγό Γεφτά και πρώην πτέραρχο, για τις δικές του εκτιμήσεις για τη χρονιά που φεύγει, για τη χρονιά που έρχεται, κυρίως με το τι έγινε σε ένοπλες δυνάμεις, ποια είναι η κατάσταση που διαμορφώθηκε το 1991 μέσα στις ένοπλες δυνάμεις. Κύριε Κουρί, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Κουρί. Και χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά σε όλους σας. Θα θέλαμε να ακούσουμε τις δικές σας απόψεις. Κοιτάξτε, είναι δύσκολο κανένας να απαντήσει ευθέως σε αυτό το ερώτημα, ποια δηλαδή είναι η κατάσταση στις ένοπλες δυνάμεις, εν όψη και των αναστατώσεων και των κινδύνων που μαζώνουν ολόκληρα. Θα απαντήσω όμως έμεσα, πλην σαφώς. Η ισχύς και η αποτρεπτική ικανότητα των ενόπλων δυνάμεων δεν εξαρτάται μόνο από τους εξοπλισμούς, δεν εξαρτάται από τα χρήματα που διαθέτουμε για την άμυνα, δεν εξαρτάται από τους αριθμούς. Εξαρτάται κυρίως από το ηθικό των ανδρών που υπηρετούν σε αυτές και το ηθικό βέβαια είναι ανάλογο με την πολιτική που εφαρμόζονται σε ένοπλες δυνάμεις, εάν δηλαδή υπάρχει αξιοκρατία και δίκαια μεταχείριση του προσωπικού. Σας θυμίζω εδώ την περίπτωση του πολέμου του Κόλπου, όπου ένας διαφημιζόμενος ισχυρός και μοντέρνος στρατός που διέθεται μερικά από τα πιο σύγχρονα συστήματα του δυτικού αλλά και του ανατολικού οπλοστασίου δεν μπόρεσε να δώσει ούτε καν μία αξιοπρεπή μάχη. Γιατί? Γιατί για τις θέσεις υψηλής ευθύνης, για τις θέσεις διοικήσεως είχαν επιλεγεί στελέχη του Ιρακινού στρατού όχι με βάση τις ικανότητές τους αλλά με βάση την προσωπική αφοσίωση στο Σαντάμ Χουσέιν. Θέλω να πω με όλα αυτά ότι ένας στρατός είναι αποτελεσματικός όταν πραγματικά είναι εθνικός και δεν γίνεται προσπάθεια να γίνει κομματικός. Κάτι που δυστυχώς βλέπουμε να επιχειρείται στις μέρες της Νέας Δημοκρατίας. Αρχηγέ μου, καλησπέρα και από μένα, μάλλον καλημέρα. Καλημέρα κύριε Γερονικόλε. Θα ήθελα να σας πω, τελειώνει το 1991 και είχαμε δύο φοβερά ατυχήματα στην πολεμική μας αεροπορία. Νομίζω ότι πάρα πολλά χρόνια, λέω για τα μεγάλα, δεν μιλάω για τα μικροβλάβες, είχαμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε κάτι τέτοια ατυχήματα να στοιχίζουν ζωές στρατιωτών, εφέδρων αξιωματικών και μονίμων αξιωματικών. Πού οφείλονται αυτά τα πράγματα? Κλείνει το 91. Τι έγινε, γιατί είχαμε αυτές τις τόσο σοβαρές, αυτά τα τόσα σοβαρά ατυχήματα? Κοιτάξτε, πραγματικά το γεγονός είναι, θα έλεγα, μοναδικό στην ιστορία της δικής μας πολεμικής αεροπορίας, δηλαδή μέσα σε διάστημα 11 περίπου μηνών, να έχουμε δύο ατυχήματα.
ατυχήματα, θανατηφόρα, με μεταγωγικά αεροσκάφη που στην περίοδο της ειρήνης, όπως ξέρουμε, εκτελούν αποστολές χαμηλού κινδύνου. Βέβαια, ανεξάρτητα από τις αιτίες που θα βρεθούν στα πορίσματα, που θα γραφτούν στα πορίσματα, που συνήθως αναφέρονται σε σφάλματα πληρώματος και σε τεχνικές ή άλλες αστοιχίες, συνήθως υπάρχουν βαθύτερα αίτια. Πάντοτε τα υπηρεσιακά πορίσματα εμφανίζουν μόνο, όπως έχω πει, την κορυφή του παγόβουνου, αυτό που φαίνεται πάνω από την επιφάνεια του νερού. Όμως, πάντοτε συμβαίνει αυτό, τα ατυχήματα έχουν βαθύτερα αίτια που ανάγονται στην πειθαρχία, στο ηθικό ή στον τρόπο διοικήσεως των ενόπλων δυνάμεων. Και νομίζω σε αυτή την περιοχή πρέπει να αναζητηθούν τα αίτια των πολλών φετινών ατυχημάτων. Έχουμε να μην είμαι μάντης κακών, αλλά νομίζω ότι το χειρότερο είναι ακόμα μπροστά μας. Κύριε Αρχηγέ, κάτι τελευταίο. Αλλάζει το αμυντικό μας δόγμα μετά τις φωτιές, τα γεγονότα της Ιουγκοσλαβίας, η εξελίξη στην Βουλγαρία, στην Αλβανία, σε συνδυασμό με τα Σκόπια και τον υπαρκτό κίνδυνο των εξανατολών? Νομίζω ότι ακόμα το δόγμα, όπως υπόθηκε στην ουσία η πολιτική εθνικής άμυνας, παραμένουν τα χαρτιά, τουλάχιστον όπως είχε συνταχθεί το 1985 από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Η πολιτική αυτή αντιμετωπίζει κύρια την άμεση και ορατή απειλή, στρατιωτική απειλή πρέπει να πούμε, από την Τουρκία, όμως έχει αρκετή ευελιξία και με ελάχιστες προσαρμογές μπορεί να ανταποκριθεί στις σημερινές συνθήκες της Βαλκανικής. Μία παρατήρηση εδώ, θα πρέπει να αποφύγουμε να πέσουμε στην παγίδα του αποπροσανατολισμού, του αποπροσανατολισμού της άμυνάς μας από εκεί που πρέπει να βρίσκεται. Επαναλαμβάνω ότι η άμεση ορατή στρατιωτική, υπογραμμίζω τη λέξη απειλή, είναι η απειλή της Τουρκίας. Υπάρχουν λόγοι να ανησυχούμε και από άλλες πλευρές, αλλά αυτοί οι λόγοι της ανησυχίας μας δεν αναφέρονται προς το παρόν σε στρατιωτικές απειλές της μορφής που αντιμετωπίσουμε από την Άγκυρα. Κύριε Κουρή, χρηματίσατε για πάρα πολλά χρόνια αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Είσαστε αποδέκτης εκθέσεων, απορρίτων, εμπιστευτικών των μυστικών υπηρεσιών. Υπάρχει κίνδυνος πυρηνικής απειλής από την Τουρκία? Γιατί τις τελευταίες μέρες έχουμε πληροφορίες, έχουν φτάσει στον τύπο ότι η Τουρκία προσπαθεί μέσω των μουσουλμανικών δημοκρατιών της ΤΕΟ Σοβιετικής Ένωσης, αν όχι να πάρει όπλα, να πάρει τεχνογνωσία πυρηνική. Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου, ο κίνδυνος αυτός να προμηθευτεί πυρηνικά όπλα ή τεχνογνωσία από τις δημοκρατίες που προέκυψαν από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης έχει διωγγωθεί. Ο κίνδυνος στην πραγματικότητα βρίσκεται αλλού. Βρίσκεται στην προσπάθεια που έχει αρχίσει από πάρα πολλά χρόνια πριν η Τουρκία να καταστεί πυρηνική δύναμη μαζί με το Πακιστάν. Ήδη έχει συνάψει μία συμφωνία η Τουρκία, η τουρκική κυβέρνηση, και άρχισε μέσα στο 1991 να κατασκευάζει μαζί με την Αργεντινή ένα πυρηνικό αντιδραστήρα με εμπλουτισμένο ουράνιο που θα παράγει αρχικά ηλεκτρική ισχύ 25 ΜΒ. Βεβαίως ο σκοπός της Τουρκίας δεν είναι να τόσο πολύ να παράγει ηλεκτρική ενέργεια όσο να εισάγει τεχνολογία και κυρίως να αποκτήσει την πρώτη ύλη από την οποία μπορεί να κατασκευάσει τελικά με τη βοήθεια και άλλων χωρών πυρηνικές κεφαλές. Επομένως, ο κίνδυνος βρίσκεται στο υπαρκτό πυρηνικό πρόγραμμα της Τουρκίας και όχι στο ενδεχόμενο, με την κατάσταση
προέκυψε από την διάλυση Σοβιετικής Ένωσης να προμηθευτεί τεχνολογία, χάσιμο υλικό ή ενδεχομένως και αυτούσιες πυρηνικές κεφαλές, πράγμα που είναι εξαιρετικά δύσκολο. Κύριε Βουλή, σας ευχαριστούμε. Καλή σας νύχτα, καλή σας χρονιά. Καλή χρονιά σε όλους σας. Ευχαριστούμε. Μάκη, να μου επιτρέψεις μια παρέμβαση. Ναι. Επειδή πριν, και βεβαίως πολύ καλά κάναμε και ήταν αναγκαίο, γιατί για να είμαστε πιο πιστικοί στην κριτική μας πρέπει πρώτα να κάνουμε αυτοκριτική, αναφερθήκαμε στην ευθύνη του τύπου. Να μην αγνοούμε όμως, για να είμαστε σφαιρικοί στις εκτιμήσεις μας, ότι ο τύπος την περασμένη χρονιά μπήκε μπροστά στον αγώνα για την κατάργηση στην πράξη του περίφημου τρομονόμου, και ένας από αυτούς που πήγαν φυλακή με τους άλλους εκδότες στη δίκη που έγινε και είναι μαζί μας απόψε, ήταν και ο Κώστας ο Γεωργικολός. Ήταν μια σημαντική πράξη αντίστασης ενάντια σε κάποιες αυταρχικές επιλογές της κυβέρνησης. Ο αγώνας που έδωσε το μεγαλύτερο μέρος του τύπου, γιατί υπήρξαν και κάποιες θλιβερές εξαιρέσεις ενάντια στον τρομονόμο. Και θα πρέπει να σημειώσουμε μια και ανέφεση στο θέμα και την τολμή, θα λέει κανείς, θέση που πήρε πρόσφατα ο υπουργός, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Καναλόπουλος, υπέρ της κατάργησης, υπέρ κάποια αλλαγής. Μου φαίνεται και κάτι άλλο, γιατί κάτι είπε και ο κύριος, υπουργός, ο Μιχάλης, ο Παπακωνσταντίνου, και για αλλαγή του άρθρου 6 του τρομονόμου, αλλά μου φαίνεται ακόμα πιο μεγάλη επανάσταση, την οποία δυστυχώς η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν κάνανε, είναι η κατάργηση του άρθρου 181. Περίβλης αρχής, με την οποία μας έρνει ο κάθε εισαγγελίσκος ό,τι ώρα θέλει κατηγορούμενους στα δικαστήρια. Για περίβληση δημόσιας αρχής. Περίβληση αρχής. Μάλιστα. Δεν ισχύει για τον βουλευτή, δεν ισχύει για τη Βουλή. Ναι. Κανείς δεν ενδιαφέρεται να ασκήσει δίωξη για περίβληση αρχής, Μιχάλη, όταν λένε ότι η Βουλή δεν λειτουργεί και άλλα επίθετα πολλά. Ναι. Αντίθετα, αν τολμήσεις να γράψεις για τον κύριο Κόκκινο κάτι για κάποιον εισαγγελέα, περίπου σε αρχίσεις. Να πω λοιπόν ότι ο κύριος Παπακωνσταντίνου και ο κύριος Καναλόπουλος ανάφερε ότι και μακάρι, και εγώ θα είμαι από τους πρώτους και νομίζω όλοι οι δημοσιογράφοι, γιατί είναι ένας μια τυποκτώνα διάταξη, περισσότερο από τον τρομονόμο από 181, μακάρι, και θα το χειροκροτήσουμε από τους πρώτους αν καταργηθεί αυτή η τυποκτώνα διάταξη. Πάντως, πριν πλέον με άνεση συζητήσουμε, διότι οι γραμμές τότε εκτός Αθηνών είναι δύσκολες, φαίνεται, και γι' αυτό δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Στεφανό, τον κύριο Κοσμόπουλο. Επομένως, για κάποια ώρα θα μπορούμε να εντοπίσουμε τα γεγονότα της χρονιάς, πού πάει το 92. Να συμπληρώσω αυτό που είπε ο Μάρχος προηγουμένως, όταν μίλησε για κάποια ανασκόπηση που έγινε στο Μέγα συγκεκριμένα. Τον κύριο Σαββόπουλο υπονοούσε ο Μάρχος, όταν του υποδείχθηκε από τον κύριο Λαλιώτη που ήταν παρόν ότι να πάει μέχρι το Λαύριο, μήπως και αναθεωρήσει τις σημερινές του ευαισθησίες και θυμηθεί τις παλιές. Η απάντηση του κύριου Σαββόπουλου, για να ξέρουμε πού ζούμε και ποιοι είναι αυτοί που θέλουν να μας καθοδηγούν, ήταν ότι μη μου μπαίνεις από αριστερά, διότι θα σου δώσω μια φάπα μπροστά σε 10 εκατομμύρια κόσμο. Και βέβαια η διεύθυνση του σταθμού δεν του έδειξε το δρόμο της εξόδου από το στούντιο. Συνέχισε, και βέβαια η ευθύνη δεν άγγιξε τον κύριο Λαλιώτη, που είπε ότι ας μην μπούμε σε άλλες... Είπα συζητήσουμε πολιτισμένα, εν πάση περιπτώσει, σας δείξουμε. Αυτός είναι ο πολιτισμός. Ήταν μια ψύχρεμη αντιμετώπιση αυτή από τον κύριο Λαλιώτη. Ο οποίος μάλιστα χρηματοδοτήθηκε αφιδώς με αρκετά εκατομμύρια από τον κύριο Βαλουτσιώτη για να πάει να διασκεδάσει τους παντόρους μας στα σύνορα, παίρνοντας αρκετά εκατομμύρια δραχμές. Αυτά. Λοιπόν, επαναρχόμαστε, Μιχάλη. Εγώ θα ήθελα κάτι να πω σε σχέση με τα εθνικά θέματα. Μόνο ένα πράγμα. Είναι γεγονός ότι αναβαθμίζεται ο ρόλος της Τουρκίας, ο στρατηγικός ρόλος της Τουρκίας. Υπάρχει και άλλη άποψη. Να πω κάτι και τελειώνω. Επιγραμματικά. Αν ο φίλος μας ο Γιώργος Εγγυηματάς, θα εκραγεί. Επιγραμματικά να πω. Για μένα ναι. Όχι, υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει αναβάθμιση. Θα πω τώρα τι ακριβώς εννοώ αναβάθμιση. Υπάρχει μια διείσδυση της Τουρκίας στον χώρο των Βαλκανίων, την επεσήμανε και ο Κώστας. Υπάρχει μια διείσδυση της Τουρκίας στις χώρες που, τις μουσουλμανικές που απελευθερώνονται από την ΕΣΤ. Τη διάλυση.
Εκεί που η Τουρκία δεν έχει κάνει ακόμα σοβαρότατη διείσδυση, έχει κάνει σοβαρά βήματα, αλλά δεν έχει καταφέρει να τα ολοκληρώσει, είναι στον ευρωπαϊκό χώρο. Για μένα, ναι, το υπαρθμόν ένα ζήτημα μια στρατηγικής εθνικής είναι να αποτραπεί η ευρωπαϊκή διείσδυση της Τουρκίας. Και επιμένω ότι η όποια ελληνική κυβέρνηση, η όποια, όποια και αν είναι αυτή, εκείνη που θα βοηθήσει την Τουρκία να κάνει βήματα διείσδυση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι πραγματικά μια κυβέρνηση αφροσύνης. Εμείς πρέπει να κόψουμε την ευρωπαϊκή διείσδυση της Τουρκίας. Γιατί αν δεν την κόψουμε, τότε απλά κάποτε θα βρεθούμε κάτω από τον τουρκικό βραχίωνα. Εγώ πιστεύω πραγματικά ότι υπάρχει ο τουρκικός επεκτατισμός, ότι έχει και θεωρητικό υπόβαθρο και πρακτικό υπόβαθρο αυτός ο επεκτατισμός και ότι η μόνη μας ελπίδα είναι να, μακροπρόθεσμα εννοώ, όχι κοντοπρόθεσμα, η μόνη μας ελπίδα μακροπρόθεσμα είναι να μην επιτρέψουμε την ευρωπαϊκή διείσδυση της Τουρκίας. Νομίζω ότι είμαστε μόνο εμείς που δεν θα αποτρέψουμε, είναι και άλλοι που έχουν γνώσει φύλακες στην Ευρώπη, διότι όπως λένε οι εκτιμήσεις, η πρώτη αντίδραση είναι ο Πάπας. Που δεν θέλει με κανένα τρόπο να μπει ο Ισλαμισμός. Να βρούμε συμμάχους. Από εκεί πέρα η Γερμανία. Τι θα γίνει με την εισβολή τόσων Τούρκων. Πρέπει να βρούμε συμμάχους και να προωθήσουμε μακροπρόθεσμα αυτή την υπόθεση. Εγώ θέλω, χωρίς να θέλω να πω τη μεμάντη κακών, θέλω να πω κάτι, είναι προσωπική μου άποψη. Πιστεύω ότι η Τουρκία ήδη μας έχει κερδίσει σε πάρα πολλά σημεία. Δεν ξέρω αν θα ζούμε, εμείς δεν θα ζούμε. Έχει βάλει μπροστά, ξέρουμε ότι η τουρκική διπλωματία προχωράει με βήματα πολύ μακρόπνοα. Νομίζω σε 40-50 χρόνια το πρόβλημα που αντιμετωπίζαμε μέχρι το 1974 στην Κύπρο θα το αντιμετωπίζουμε με τόση ένταση στη Δυτική Θράκη. Τα βήματα της Τουρκίας, τουλάχιστον διαβάζοντας την τακτική που ακολούθησε στο Κυπριακό και βλέποντας τώρα τις κινήσεις που ακολουθεί στη Θράκη, βλέπουμε ότι μια μειονότητα θρησκευτική ή αν θέλεις και μια μειονότητα εθνική, το βάζω και έτσι, είναι το βήμα μέσα στο χρόνο, μέσα στα χρόνια που περνάνε να την θέσει σαν κοινότητα. Αυτή τη στιγμή τα βήματα της Τουρκίας είναι να γίνει η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης κοινότητα τουρκική. Το βλέπω έτσι, το διαβάζοντας τι έκαναν στην Κύπρο, βλέποντας τι κάνουν τώρα στη Θράκη, πάνε εκεί. Και σε λίγα χρόνια, γιατί τα λίγα χρόνια και τα 20 και τα 30 χρόνια στην ιστορία ενός έθνους, ενός κράτους είναι πάρα πολύ λίγα, βλέπω ότι θα μας βάλουν οπωσδήποτε αυτό το ζήτημα της κοινότητας. Τώρα από τους Ευρωπαίους δεν ξέρω, όσοι έχουμε πάει έξω στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο, στη Βόνη, στη Χάγη, ξέρουμε ότι και οι Γερμανοί αλλά κυρίως οι Ολλανδοί παίζουν το παιχνίδι των Τούρκων. Μισούν τους Έλληνες και είναι φιλότουρκοι μέχρι το έπακρο. Δεν ξέρω τι συμφέροντα εξυπηρετούν και τι συμφέροντα παίζουν. Αλλά μην περιμένουμε βοήθεια από τους Ευρωπαίους. Και αν δεν βάζουμε συνέχεια βέτο, και είπες πολύ καλά ότι όποια ελληνική κυβέρνηση δεχθεί να μπει, ξέρουμε ότι υπάρχει το τέταρτο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο, το οποίο παραμένει χρόνια τώρα με τα συνεχή βέτο από την εποχή Καραμαλή, Ράλι, Παπανδρέου, τώρα Μητσοτάκη. Παραμένει ανενεργό. Αν αρχίσει να. Και πιέσεις άγριες από τους Ευρωπαίους. Μέχρι εκβιάζουν, δεν θα μας δώσουν δάνεια κτλ. Εάν αρχίσει και ενεργοποιηθεί αυτό, είναι το πρώτο βήμα να μπει και η Τουρκία να πατήσει το ποδάρι της κοινότητας και θα κλάψουμε την Θράκη. Πριν κλείσω αυτή τη σύντομη τοποθέτησή μου, έχουμε και το τόξο. Είπαμε για την. Ξεχνάμε ότι έχουν τη μισή Βουλγαρία. Έχουν αγοράσει όλες τις επιχειρήσεις και όλες τις εκτάσεις. Σοβαρότατη διείσδυση, οικονομικού τύπου. Λοιπόν, έχουν την Μακεδονία των Σκοπίων. Ήδη έχει γίνει ο άξονας Σκοπίων Άγκυρας. Έχουν τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, όπου υπάρχουν είναι πλειοψηφία μουσουλμάνοι, και έχουμε και την Αλβανία, όπου και εκεί υπάρχει ένα τόξο
που απειλεί τον Ελληνισμό και κατευθύνεται από την Άγκυρα. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε την οποιαδήποτε αισιοδοξία εάν δεν αντιδράσουμε όχι μόνο εμείς σε διπλωματικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και όλα αυτά βεβαίως, συγγνώμη, και όλα αυτά που λες Κώστα και αυτά που ο Μιχάλης πρωτήτερα φέρνουν και ίσως βέβαια κάποιοι έχουν κουραστεί να τα ακούν αλλά είναι μια αδύρετη αναγκαιότητα, εθνική αναγκαιότητα με ένα επιτακτικό, τραγικά επιτακτικό τρόπο στην επικαιρότητα, ξανά, να το πούμε άλλη μια φορά, την αναγκαιότητα εκπόνησης εθνικής στρατηγικής, γιατί το ζήτημα δεν είναι να αντιμετωπίζεις επιμέρους την Τουρκία, είναι σωστή η σκέψη που είπε ο Μιχάλης πρωτήτερα. Με νύχια και με δόντια να λειτουργήσουμε αποτρεπτικά στην ευρωπαϊκή διείσδυση της Τουρκίας. Και είναι μια σειρά από άλλα πράγματα που μπορεί να κάνει κανείς. Αναφέρθηκε εσύ στο μουσουλμανικό τόξο. Αλλά όσο σαν έθνος και σαν χώρα θα περιοριστούμε στο να αντιμετωπίζουμε ευκαιριακά την Τουρκία, θα είμαστε πάντα στη θέση του αμυνόμενου. Καταλαβαίνεις ποια έννοια το λέω, το αμυνόμενο. Έρχεται λοιπόν πραγματικά και πολύ επιτεκτικά, με οξύτητα, στην επικαιρότητα το ζήτημα της εκπόνησης εθνικής στρατηγικής που θα μας επιτρέπει να απαντάμε στην Τουρκία βάσει μιας, κάποιων μακροπρόθεσμων προοπτικών και να μην είμαστε στη θέση του αμυνόμενου ΕΣΑΗ. Και ακριβώς σε αυτό το ζήτημα εδώ μπαίνει και ένα άλλο θέμα που έχει θιχτεί όχι σε μεγάλο βαθμό από κάποιες εκπομπές του καναλιού. Εγώ θυμάμαι ενδεικτικά τον Κώστα το Σκανδαλίδη, για παράδειγμα, ότι το έχει βάλει, ότι μπαίνει και ζήτημα αλλαγής αυτού του δόγματος, ας το ονομάσουμε έτσι. Δεν διεκδικώ τίποτα, δεν παραχωρώ τίποτα. Μία επανοριοθέτηση αυτού του δόγματος, δεν παραχωρώ τίποτα, διεκδικώ τα παράγραπτα δικαιώματά μου. Και μην ξεχνάμε επίσης ότι αυτό η κύριε που επεσήμανε ο Μιχάλης αλλά και ο Κώστας είναι ορατή όταν θυμηθούμε τις πληροφορίες που υπήρχαν ότι ήταν έτοιμη η κυβέρνηση να άρει το βέτο για το χρηματοδοτικό πρωτόκολλο εάν έκανε την οικονομική κίνηση η Τουρκία για κάποιους 5.000 στρατιώτες να πάρει από την Κύπρο ή ακόμη να μας έδινε ένα κομμάτι από την αμόχωση. Και εδώ μπαίνει το ερώτημα, Μιχάλη, Κώστα και Γιώργο και Μάρκο, υπάρχει μια προϋπόθεση που μπαίνει από την Ελλάδα για τη λύση του Κυπριακού. Για το βέτο. Δηλαδή, αν λυθεί το Κυπριακό, ανοίγουμε την πόρτα της Ευρώπης. Ανοίγουμε την πόρτα της Θράκης. Μάλλον ανοίγουμε ασκού σε όλου, θα και έλεγα. Και εδώ, Μάρκο, θυμάσαι, το είχε τονίσει αυτό, και είχε κάτι τότε κάπως ενοχλήσει, ήταν κάπως παράτερα ακούστηκε η άποψη από το Ντάκι του Γηματά, μια εκπομπή που είχε τονιστεί εδώ, ότι πράγματι, μήπως είναι λάθος που ζητάμε να λυθεί το Κυπριακό με άρση του βέτο, διότι είναι το μόνο όπλο που έχει η Ελλάδα να αντιπαραταθεί στις τουρκικές επεκτάσεις. Τεράστιο λάθος. Το πρόβλημα της χώρας είναι να εμποδιστεί η ευρωπαϊκή δύσδυση της Τουρκίας. Εγώ πιστεύω ότι όσο η Τουρκία δεν καταφέρει να δυσδύσει στην Ευρώπη και να μπει μέσα σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κίνδυνος ο τουρκικός θα είναι ανενεργός. Τότε θα ενεργοποιηθεί ο τουρκικός κίνδυνος όταν μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Τουρκία. Μάλιστα. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Για μένα το υπάρχει μόνο ένα εθνικό ζητούμενο. Και βέβαια το δεύτερο, στα το ζητήματα μεγάλο, της εθνικής στρατηγικής έχω μια άλλη διαφορά. Σκόπια, Ιουγκοσλαβία. Όλα αυτά, όλα αυτά, Μάκη. Αλβανία. Όλα αυτά, Μάκη. Και με βάση κάποιες δηλώσεις του κ. Αλία χθες. Εγώ θα έλεγα ότι όλα αυτά είναι δευτερεύοντα ζητήματα και έχουν να κάνουν με το πώς θα προωθεί η Τουρκία. Ο κίνδυνος για μένα είναι πάντα η Τουρκία. Και τα Σκόπια από μόνα τους δεν μπορεί να κάνουν τίποτα. Η Αλβανία από μόνη της δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Η Βουλγαρία ίσως αργότερα να μπορεί να κάνει, αλλά τώρα έτσι όπως είναι, δεν μπορεί να κάνει από μόνη της τίποτα. Ποιος τους συντονίζει όλους αυτούς και τους προωθεί? Εδώ λένε ορισμένοι ότι η Αλβανία που βγήκε πρόσφατα και προσπάθησε να μαυρώσει την εικόνα της χώρας μας σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα με αφετηρία τους Αλβανούς εδώ πέρα, ότι την ειρηνεύαλε η τουρκική κυβέρνηση να το κάνει. Γιατί σε μια επιχείρηση μείωσης της χώρας με διαμείωση. Η Τουρκία, όπως είπε ο Κώστας προηγούμενα και το είπε πολύ σοφά, έχει στρατηγική. Εμείς βλέπουμε τα τακτικά βήματα της Τουρκίας και κάθε φορά προσαρμόζουμε
ολόκληρη τη στρατηγική μας σε ένα τακτικό βήμα της Τουρκίας. Τι πανηγυρισμοί για εκείνη τη φράση του Μπούς, περιγερότητα στο σύνορο μας. Καλά, αυτά είναι αστειότητα. Θα δούμε σοβαρή. Την επόμενη έκθεση του Στέλι Πάνου. Όχι, μα πρέπει να είμαστε σοβαροί. Υποστηρίζει κανένα στα σοβαρά τώρα. Αναμένεται, δεν θα αργήσει. Οτιδήποτε τέτοιο. Ακόμα και η Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση, έτσι όπως είναι, δεν μας προσφέρει τίποτα. Αύριο, οραματικά μπορεί να γίνει κάτι μέσα σε 5-6 χρόνια. Όσο λειτουργεί όμως ως πυλώνας του ΝΑΤΟ, δεν μας προσφέρει τίποτα. Επομένως, για την προστασία όλων αυτών των που έθιξες, Μιχάλη και Κώστα, ποια είναι η λύση, ποια είναι η διέξοδος? Εγώ νομίζω ότι χρειάζεται πρώτα-πρώτα μια συνεννόηση, εθνική συνεννόηση και όχι εθνική συνένεση, το τονίζω, εθνική συνεννόηση γύρω από ζητήματα στα οποία μπορεί να υπάρξει. Όπως είναι αυτό που έβαλα προηγούμενα, δηλαδή να εμποδιστεί η ευρωπαϊκή δίσδυση της Τουρκίας, αν μπορεί να υπάρξει, τα θέματα που μπορεί να υπάρξει. Μια εθνική συνεννόηση γύρω από ορισμένα τέτοια ζητήματα. Και ή δυνατόν η χάραξη μιας εθνικής στρατηγικής. Όμως η εθνική στρατηγική δεν είναι έτσι όπως ξεκομμένα μπαίνει. Η εθνική στρατηγική προϋποθέτει μια κοινωνική συμφωνία και πάνω στην κοινωνική αυτή συμφωνία να χτιστεί η εθνική συσπήρωση και να χαραχτεί η εθνική στρατηγική. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το κάνει η υπάρχουσα κυβέρνηση. Είναι ένα μπορεί ζήτημα, να το κάνει μόνο μια προοδευτική κυβέρνηση. Αυτό θα έλεγα, Μιχάλη, ότι είναι ένα ουσιαστικό ζήτημα του οράματος και του νέου προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως, είναι κάτι που δεν πέτυχε και θα πρέπει να το επισημάνουμε του ΠΑΣΟΚ την πρώτη οχταετία που κυβέρνησε στη χώρα και να ευχηθούμε και να ελπίσουμε ότι θα το καταφέρει όταν ξανά θα είναι κυβέρνηση. Αλλά είναι ένα πάντως ουσιαστικό, συστατικό στοιχείο του προγράμματός του του νέου. Όταν μιλάει για εθνική και κοινωνική συμφωνία, βάζει όλες αυτές τις παραμέτρους. Μάλιστα. Δεν αναφερθήκαμε όμως πώς θα. Λέω καθόλου στα οικονομικά. Ένα λεπτό. Εγώ το ότι βλέπω ότι έχετε φοβερή άνεση και εσείς είστε διαθεσμένοι να πάτε μέχρι το πρωί. Εγώ έχω όμως εκκρεμότητες και κάθομαι σε αναμένα κάρβουνα. Ναι, ναι. Έχω τις εκκρεμότητες της αυριανής στο δεύτερο όροφο. Ναι, τελειώνουμε όμως το. Τελειώνουμε. Και του λόγου. Νομίζω ότι πρέπει να τελειώσει. Τελειώνουμε γιατί τελειώνει και η υπομονή των τηλεθεατών. Δεν είναι μόνο εμείς. Θα αφήσουμε τα οικονομικά για το τέλος. Ο συνδικαλισμός. Τι χρειάζεται το 92, ποιος θα είναι? Αναδόμηση. Αναδόμηση πού? Από κάτω μέχρι πάνω. Δηλαδή φταίνει τα πρόσωπα. Τίποτε άλλο. Δεν νομίζω ότι φταίνει τα πρόσωπα. Αναδόμηση τώρα τι εννοείς? Αναδόμηση του ίδιου του θεσμού. Θεσμική. Θεσμική. Η οποία... Όχι, με τα πρόσωπα δεν θα δώσει λύσεις. Ναι, οποία... Θα δει κάποιος άλλος, ναι, θα κάνει τα ίδια. Ποια είναι δηλαδή η αναδόμηση, τι χρειάζεται, τι λείπει? Για να εμπνεύσει τον κόσμο, τον εργαζόμενο. Είναι μεγάλο κεφάλαιο. Ναι, αλλά είπες αναδόμηση. Πρέπει να το εισπρατήσει. Να εμπνεύσει τον εργαζόμενο. Να δούμε τώρα μέσα το συνέδριο της Γενικής Ομοσπονδίας, έχει τον Απρίλιο και μέσα από εκεί έκανε ένα πετυχημένο οργανωτικό συνέδριο. Βέβαια δεν ακολούθησε τις αποφάσεις του οργανωτικού συνεδρίου, άγνωστο γιατί. Πιστεύω ότι μέσα από αυτό το συνέδριο το 20ο. Υπάρχουν συνταγές. Συνταγές δεν λύνονται οργανωτικά. Και οργανωτικά τα προβλήματα δεν λύνονται. Υπάρχουν πολλές. Τα προβλήματα είναι πολιτικά. Υπάρχει πρώτα-πρώτα κρίση αντιπροσώπευση. Συνδικαλιστική αντιπροσώπευση. Υπάρχει κρίση στο θεσμό. Από εκεί και πέρα, ο θεσμός έχει και σύγκοφα αντίθετο. Ναι, ναι, αυτό που λέμε κυρίως. Υπάρχει και κάτι άλλο. Άλλο. Υπάρχει μια ιδεολογική επικυριαρχία ακόμα του νεοφιλελευθερισμού. Όσο και σας φαίνεται περίεργο. Οι μάζες, επιτρέπτε μου να πω τον όρο μάζες εδώ. Οι μάζες πρώτα κοινωνικά αποδέχονται, στρώματα, ας πούμε. Ναι, 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 πρώτα αποδέχονται κάποιες ιδέες και μετά κινητοποιούνται για να τις κάνουν σεβαστές. Συν ότι στην κινητοποίησή τους πρέπει να βλέπουν και την αποτελεσματικότητα. Και όχι αυτές τις παράτες που πολλές φορές κάνουμε μια γενική απεργία και σαν παιδική χαρά και καλούμε τους εργαζόμενους στο παιδί. Αυτά δεν είναι σοβαρά ζητήματα. Κινητοποίηση σε επιμέρους κλάδους, γιατί έχουν πετύχει. Πετύχει εκεί που παίζεται το ψωμί του άλλου. Γιατί έχουν ο άλλος τη βλέπει με την αποτελεσματικότητά της την κινητοποίηση. Τώρα να καλύγεσαι κάθε φορά και να απεργούν μερικές δεκάδες δημοσίων υπαλλήλων. Ότι η ΓΕΣΕ δεν πρέπει να κάνει απεργία κάθε λίγο και λιγάκι, κάθε εβδομάδα. Μα δεν κάνει απεργία στον ιδιωτικό τομέα. Θα με αναγκάσετε να βγάλω τις κακίες μου. Μιχάλη, για συντελειώνει εκπομπίες μην. Όχι, τις κακίες μου. Όχι, κακίες μου είναι, δεν υπάρχει κοινωνική συνείδηση. Υπάρχει κοινωνική συνείδηση στον εργαζόμενο. Υπάρχει κοινωνική συνείδηση. Όταν κοιτάζει τον ήρω του είναι πώς θα γίνει πλούσιος και πώς θα γίνει εργοδότης, δεν υπάρχει κοινωνική συνείδηση. Άρα τι συνδικάτα μπορούμε να κάνουμε χωρίς κοινωνική συνείδηση? Τελείωσα τις κακίες μου. Εγώ νομίζω να πω μια κουβέντα και τελειώνω και σου δίνω το λόγο. Όχι, και εγώ μια κουβέντα. Για μένα ναι, το ζήτημα είναι ιδεολογικό.
αυτή την ώρα τι συμβαίνει. Μάλλον θα χρησιμοποιήσω μια ρίση και θα πω τι συμβαίνει ακριβώς. Με τη ρίση αυτή. Υπάρχει βαθιά σχέση ανάμεσα σε μια αριστερά ιδεολογικά στήρα και σε μια κοινωνία πολιτικά αδιάφορη. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό παίζεται σήμερα. Το όραμα που λέγαμε πριν, αυτό λείπει. Μάλιστα, Μάρκος, πάντα έχει να πει ο Μάρκος. Με κάλυψε σε μεγάλο βαθμό ο Μιχάλης με αυτό που είπα. Απλά ήθελα να επισημάνω στον Κώστα, με άλλα λόγια θα το έλεγα δηλαδή, ότι είναι λάθος να εστιάζουμε, να εντοπίζουμε και εκεί αποκλειστικά να αναφερόμαστε τις ευθύνες στον εργαζόμενο όταν υπάρχει η κρίση η πολιτική, η κρίση η κοινωνική που στη συγκεκριμένη περίπτωση εκφράζεται σαν κρίση πολιτικής καθοδήγησης με την όποια αντανάκλαση έχει σε κοινωνικό άρα και σε συνδικαλιστικό επίπεδο. Δηλαδή δεν είναι το πρόβλημα εργαζόμενος. Διαβάζω ο ριζοσπάστη το 76 με 78. Λοιπόν, γιατί θέλουμε πάντα να ξεφεύγουμε. Ο ριζοσπάστης το 76 και το 78 ναι. διακρίνονταν από μια εντυπωσιακή αυτάρκεια. Ξέρεις, και δεν νομίζω ότι. Αυτό να με λέγουν. Γιατί δεν θέλουμε να επισημάνουμε ότι δεν φταίει. Φταίει πάντα η πολιτική ηγεσία. Φταίει και ο εργαζόμενος, φταίει και ο πολίτης. Τέλος πάντων, πρέπει να μάθουμε και να το κάνουμε εμείς τέλος πάντων σαν τύπος, γιατί δεν το κάνει ούτε η πολιτική ηγεσία, ούτε η συνδικαλιστική, ούτε η κοινωνική, ούτε η στρατιωτική, κανείς. Ότι έχεις, κύριε πολίτη, έχεις και υποχρεώσεις, δεν έχεις δικαιώματα, έχεις και υποχρεώσεις. Έχεις, πρέπει να το πετύσεις. Εγώ συνταυτίζομαι με τον Κώστα. Για όνομα του. Όταν φταίει η πολιτική, ο πολίτης τι κάνει. Κύριε, στο καφενείο και στην τηλεόραση παθητικός δέκτης. Μιχάλη, με σχόλης, αυτός είναι ο ρόλος του πολίτη σήμερα. Όσο θέλουμε και να λέμε. Όταν απεργούσε η ΙΑΣ. Η ΙΑΣ η οποία τουλάχιστον είχε 8.000 εργαζόμενους. Έτσι. Λοιπόν, και δεν γέμιζε το Ακρόπολη σε μια γενική συνέλευση που απειλείται με. Έφταιγε το συνδικάτο. Με απόλυση κάθε οικογένεια. Έτσι. Θα έπρεπε δηλαδή 8 επί 3 άτομα τουλάχιστον το κάθε. Να είναι 20.000 τουλάχιστον. Και δεν ήταν 1.200. Είναι έτσι, κύριε Πάκο. Πού έχουν και 300 έχουν πει. 400. Εγώ σε ρωτάω, όταν είχε όνομα στους... η απεργία της ΕΑΣ. Κοίταξε, δεν είχε επιτυχία, διότι δεν, δεν βγήκαν έξω τα... Τι γίνεται στη συγκέντρωση. Σωπα, τώρα δεν ξέρουμε... Μαζεύονται οι εργαζόμενοι, συγγνώμη. Όχι, μα πρέπει να δώσει το παρόν. Όταν με τους ΣΥΛΠΑΠ, το Πατατρόλ πάλι, ήταν έξω από την Υπουργή Προεδρίας 100 με 150, 300 τα περισσότερα άτομα. Λοιπόν, όταν οι εργαζόμενοι είναι πάνω από 4.000. Όταν τα βλέπει αυτά ο κ. Μητσοτάκης, ο κάθε κ. Μητσοτάκης ή κάθε κυβέρνηση, μπορεί να ερμηνεύει και να θυμά ότι εγώ περνάει η πολιτική μου. Πάντως και ο εργαζόμενος και ο κάθε εργαζόμενος και απλός πολίτης, Μάγκη, να μην το αγνοούμε αυτό. Θέλει όραμα και θέλει πολιτική έκφραση. Όταν αυτά δεν τα βλέπει, ναι, τότε το να εστιάζουμε τις ευθύνες στον ίδιο. Όχι, δεν διαφωνεί κανείς. Μάλλον δεν χτυπάμε λοιπόν, τη ρίζα του κακού και το δεν ψάχνουμε την αιτία. Το άλλο όμως πώς θα προστατευτεί. Όταν το ψωμί του τώρα δεν τι όραμα. Όταν παίζεται κορώνα γράμματα το σπίτι του, η οικογένειά του, το ψωμί του, των παιδιών του. Τι να κάνει. Όχι, σου είπα να βγει να κάνει επανάσταση. Ακριβώς, να πάει να συμμετάσχει. Συμμετοχή. Δεν συμμετέχει. Κάθε και βλέπει την τηλεόραση του συναδέλφου του, του 100 που χρειάζονταν έξω από το Υπουργείο Προεδρίας. Δεν του εξασφαλίζουν τίποτε. Παιδιά, να καταλάβουμε κάποια στιγμή ότι τον έχουμε τον κόσμο όλοι ευνουχήσει. Τον λαό αυτόν τον έχουμε ευνοχήσει. Και τον έχουν ευνοχήσει οι πολιτικές ηγεσίες. Έχει αρχίσει ιστορία. Εγώ έχω ζήσει και πριν τη δικτατορία. Πώς ήταν τα κινήματα και τι γινόταν όταν γινόταν κινητοποίηση. Τον ευνούχησε η δικτατορία. Τον ευνούχησαν οι πολιτικές ηγεσίες, τον ευνούχησαν οι συνδικαλιστικές ηγεσίες και τον έχουμε κάνει παθητικό δέκτη της τηλεόρασης και του καφενείου. Μιχάλη, στη Βουλή συζητιόταν το νομοσχέδιο με το οποίο καταργόταν ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων. 800 άτομα. Ούτε ένας. Εκτός Βουλής. Όχι εκτός Βουλής και στα θεωρία. Ναι. Εντός Βουλής βουλευτές πώς είναι. Αυτοί που είχαν γραφτεί να μιλήσουν. Εντάξει. Τίποτα δεν. Ναι. Μα από εκεί πέρα οι υπόλοιποι τι θα κάνανε. Εμένα μου αρκεί αυτό που είπε. Ναι. Τι θα κάνανε περισσότερο. Μα το ζήτημα δεν είναι ότι αν θα παίρναν 300 βουλευτές στο λόγο, η παρουσία. Ναι, τι θα σηματοδοτεί κάτι άλλο. Σηματοδοτεί κάτι άλλο. Δεν είπα ότι θα ήταν εκεί που ήταν 15, θα ήταν 215 και θα μιλάγανε. Αποκρατικοποίηση. Προς Θεού. Η αξιωματική του στο Πασό τοποθετήθηκε επί της αρχής και αποχώρησε. Μα δεν μιλάω για ένα νομοσχέδιο στο οποίο αποχώρησε. Μιλάω για ένα νομοσχέδιο στο οποίο υποτίθεται παρούσε. Μια βουλή έχει μια κυβέρνηση η οποία
Ό,τι και να μιλάς από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν ακούει, δεν παίρνει τίποτα. Τότε, συγγνώμη, αλλά αυτό τι σημαίνει, ότι δεν πατάμε στη Βουλή επειδή δεν μας ακούει η κυβέρνηση? Όχι, μα δεν είναι, μα το έχουμε και αυτό περιγράψει σε τεράστιο θέμα. Η παρουσία του βουλευτή δηλαδή είναι απλώς να χειροκροτάει. Είναι ένα θέμα με ειδικό βάρος. Ναι. Και εγώ τουλάχιστον το αντιμετωπίζω με το ανάλογο ειδικό βάρος το οποίο έχει. Δεν το έχω αναγκάσει. Το συνάδελφο, το μιλητή του κόμματός του, ότι τα είπε καλά και τίποτα άλλο. Μα δεν σηματοδοτεί μόνο αυτό η παρουσία. Είναι θέμα παρουσίας βουλευτή. Που απολύεται με τις συντάξεις των αντιστασιακών. Ήταν ο Ερμής. Στην αντιπωσιολογία, μα επειδή το κάνουν θέμα κάποιοι όχι, σταθμοί ή οτιδήποτε, όχι, καθόμαστε είναι... και το κουβεντιάζουμε. Όχι, δεν αυτό, είναι το ζήτημα η παρουσία των βουλευτών στη Βουλή. Όχι, 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 που καταργούνται τα δικαιώματά τους. Όμως, συντάξεις καταργούνται. Εδώ δηλαδή... ακριβώς ήθελα να σας βάλω... Αυτή είναι η χώρα και στο αντικοινοβουλευτισμό. Εάν σήμερα ο εργαζόμενος έχει να διαλέξει ανάμεσα σε διαφορετικές διαχειριστικές λογικές, τι τον συνεγείρει δηλαδή? Αρχής που το εξασφαλίζει, του προστατεύει τα δικαιώματά του, τις κατακτήσεις του. Σε τι? Τη σύνταξή του, τη δουλειά του, τις συνολικές του παροχές όλες. Την περίθαλψη. Την νοσοκομιακή του και την υγειονομική του περίθαλψη. Σύνταξή του μετά. Δεν είναι, Μάκη. Δεν μου λες κάτι, πιστεύεις τώρα, Μάκη, και πιστεύετε όλοι ότι το επικοδόμημα των νέων ιδεών έχει καταρρεύσει όλος καιρός, έτσι που να μην περνάει μια πολιτική νεοφιλελεύθερη ως αναγκαίο κακό? Και παραπέρα, να σε συμπληρώσω, Μιχάλη, σε κάτι. Δεν είναι ότι δεν έχει καταρρεύσει. Αυτό είναι το ένα. Υπάρχει και κάτι άλλο. Ότι δεν έχει αρθρωθεί, ή τουλάχιστον ο κόσμος δεν έχει πιστεί ότι έχει αρθρωθεί ένας εναλλακτικός, ριζοσπαστικός, πολιτικά και κοινωνικά λόγος. Είμαστε ακόμα στην αναζήτηση. Μιλήσαμε για την κρίση την πολυεπίπεδη και την πολύπλευρη και βεβαίως εκφράζεται και σε αυτό το τομέα. Όταν μιλάμε για όραμα, όταν ανέφερα πριν τη λέξη όραμα, αναφέρθηκα σε μια σειρά από ζητήματα. Ναι, συνδέονται όλα αυτά μεταξύ τους, αλλά είναι και η ευθύνη της άλλης πλευράς και του εργαζόμενου και της συμμετοχής του. Δηλαδή, ίσως κάπου να συμφωνάμε τελικά. Να συμφωνάμε για να είμαστε τελικά αρεστοί, μη χαϊδεύουμε. Όχι, δεν είναι και το ζήτημα. Το ζήτημα είναι να μην εστιάζουμε την κριτική μας σε ένα σημείο που δεν είναι το μείζον. Ήταν διαφορετικοί εργαζόμενοι το 1974, το 1977, το 1991, το 1985 ή από ό,τι είναι τώρα. Εγώ πιστεύω. Τότε είχαν άλλου κίνητρα. Να σου πω ένα παράδειγμα τώρα έτσι. Μιχάλη. Η οκταετία του Πασόκ με τις προσφορές και τα λοιπά έριξε την αγωνιστική. Ένα αυτό συν η κατάρρευση. Το καταναλωτικό πρότυπο. Ναι, συν, ένα αυτό συν η κατάρρευση της αριστεράς. Είπαμε πρώτα. Που ήταν κακά τα ψέματα η μαγιά σε κάθε αγωνιστική διεκδίκηση. Σε κάθε διαδήλωση. Ήταν πολιτικά υπήρξε αυτό το πρόβλημα, αλλά και ιδεολογικά. Αλλά και ιδεολογικά και άσχετο με το αν θα γίνονταν η διάσπαση του ΚΚΕ ή του συνασπισμού, το πρόβλημα υπήρχε. Και αν δούμε την αριστερά λίγο ευρύτερα, δηλαδή ξεκινήσουμε από το Πασόκ και φτάσουμε μέχρι την άκρα αριστερά, η αναγκαιότητα της άρθρωσης ενός ριζοσπαστικού νέου, σύγχρονου και παράλληλα ριζοσπαστικού λόγου είναι πάντα μπροστά μας και είναι, παραμένει ακόμα ένα ζητούμενο. Δεν έχει λυθεί. Πάντως είναι κάποιες επισημάνσεις που πρέπει να γίνονται, νομίζω, Μιχάλη, διότι οι ευθύνες δεν είναι ανοίγουν μόνο σε μια πλευρά. Το όραμα είναι απαραίτητο να υπάρξει. Καθόλου. Και το ζητούμενο είναι τι είναι αυτό που πρέπει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει ανακάμψει, να το πούμε και αυτό, ότι δεν έχει ανακάμψει η αξιοπιστία ιδιαίτερα του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το πούμε, άλλωστε το καταγράφεται στα γκάλο. Ναι, χρειάζονται καινούργιες μορφές αγώνα από πλευράς. Έχει ανακάμψει. Ναι. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο κόσμος, ενώ πήγε στη συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ, δεν πήγε στη συγκέντρωση της ΓΕΣΕ. Γιατί ο κόσμος, και εδώ ήθελα να σας πω για την αποτελεσματικότητα, ο κόσμος έχει συνδέσει την επίλυση των προβλημάτων του με το ποιος κατέχει την κυβερνητική εξουσία. Και βλέπει ποιο είναι το πρωτεύον και ποιο είναι το δευτερεύον. Και για το πρωτεύον κινητοποιείται και για το δευτερεύον δεν κινητοποιείται. Πότε το δευτερεύον γίνεται πρωτεύον? Όταν τον αφορά άμεσα και καυτά η ιστορία. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα εργοστάσιο με τους συγκεκριμένους εργαζόμενους που μπαίνει ζήτημα. Απολύονται 30 ή κλείνει η επιχείρηση. Τότε κινητοποιούνται και όλοι μαζί. Κλείνοντας, που καταλήγουμε, Γιώργο. Μα από εσάς, η πολιτική πρώτα, εμείς. Στην άλλη πλευρά τότε, Μάρκο. Η άλλη πλευρά. Εγώ δύο λόγια μόνο, γιατί είναι και η ώρα περασμένη. Επειδή προσωπικά και νομίζω ότι
σε όλους μας και σε όλους όσους μας παρακολουθείτε. Έχουμε ανάγκη την ελπίδα και επειδή πολλή κουβέντα έγινε στο τέλος και έτσι έκλεισε η εκπομπή. Απεσιόδοξη. Ναι, με κάποιες απεσιόδοξες νότες, εγώ θα αναφερθώ σε ένα γεγονός της χρονιάς που πέρασε, που πραγματικά είναι ελπιδοφόρο και γίνεται δύο φορές ελπιδοφόρο, επειδή προέρχεται από τη νέα γενιά. Στην μεγάλη εξέγερση της νεολαίας, πέρυσι τέτοια εποχή, από τα μέσα του Δεκέμβρη ως τα μέσα του Γενάρη, που τέλειωσε με επιτυχία και που είναι ένας πιλότος, ένας οδηγός του ότι μπορούμε να αντιστεκόμαστε, μπορούμε να επαγρυπνούμε, μπορούμε να αγωνιζόμαστε και μπορούμε και να κερδίζουμε. Βεβαίως και εδώ, σε αυτό το ελπιδοφόρο που ένιωσα τουλάχιστον κλείνοντας την εκπομπή την ανάγκη να αναφέρω, γεγονός, δεν έλειψε και το τραγικό στοιχείο. Άλλωστε όλοι οι αγώνες έχουν τους νεκρούς και τους ήρωές τους. Νιώθω λοιπόν παραπέρα και κλείνοντας την ανάγκη να θυμηθώ τώρα που το 91 τελειώνει έναν από τους νεκρούς αυτού του αγώνα, τον Νίκο τον Ντεμπονέρα. Μιχάλη. Εγώ πιστεύω ότι σε ένα βαθμό έχει φανεί η ανεπάρκεια της κυβερνητικής πολιτικής σε όλο το μήκος και το πλάτος. Και εκεί ακόμα που εμφανίζονται επιτυχίες, υπάρχουν σοβαρές αδύνατες πλευρές αυτών των επιτυχιών που κάνουν τις επιτυχίες εν δυνάμει αποτυχίες. Έχει φανεί ότι ειδικότερα η οικονομική πολιτική δεν έχει μόνο την παράμετρο της κοινωνικής αναλγησίας, αλλά έχει και την παράμετρο της αναποτελεσματικότητας. Εγώ έχω πει κάτι, ότι εδώ πέρα αυτή η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ισοπεδώσει επί 4 χρόνια τον κόσμο της εργασίας, την κυριολεξία να περάσει την ανασυγκρότηση του συστήματος πάνω από το πτώμα του κόσμου της εργασίας και το πολύ πολύ που θα φτάνει και που θα καταφέρει θα είναι να φτάσει τους οικονομικούς δείχτες εκεί που τους παρέδωσε στο Πασό. Το πολύ πολύ που θα καταφέρει. Και θα έχουμε υποστεί την εξής παραλογία, να έχουμε περάσει τόσα χρόνια λιτότητας, περιορισμού, κοινωνικής περιθωριοποίησης μεγάλων τμήματων του πληθυσμού μόνο και μόνο για να φτάσουν οι οικονομικοί δείχτες εκεί που τους παρέδωσε στο Πασό. Έχει λοιπόν, υπάρχει μια οικονομική αναλγησία, κοινωνική αναλγησία και μια οικονομική αναποτελεσματικότητα. Αυτά από την πλευρά των κυβερνώντων. Και για μένα πάντα παραμένει η απειλή της οικοδόμησης ενός κράτους νομιμοποιημένης καταστολής. Και εκεί η κυβέρνηση ξέρει και χρησιμοποιεί τους κατάλληλους μηχανισμούς. Εγώ πάντα φοβάμαι ένα κράτος αστυνομικών και εισαγγελέων. Το δηλώνω σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Είναι ο φόβος μου. Στη διεθνή βιβλιογραφία αυτό το κράτος λέγεται κράτος νομιμοποιημένης καταστολής. Και αυτό είναι ο κίνδυνος σήμερα. Υπαρκτός με αυτή την κυβέρνηση, άσχετα αν κάποιοι δεν το βλέπουν αυτό το κίνδυνο. Υπάρχει όμως και μια ανάκαμψη της αξιοπιστίας του Πασό. Υπάρχει, θα έλεγα, και μια προσπάθεια δυνάμεων του συνασπισμού και όχι συνολικά του συνασπισμού, δυνάμεων του συνασπισμού να συμπορευτούν σε μια προσπάθεια ενιαίας συγκρότησης, μιας ενιαίας αντιπολίτευσης. Εγώ βλέπω θετικά την προσπάθεια αυτή. Πιστεύω πραγματικά ότι οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να βρουν τρόπους και διαδικασίες συνεργασίας και πιστεύω παραπέρα ότι κάποτε πρέπει να βρεθεί και μια στρατηγική πρόταση, προοδευτική στρατηγική πρόταση για την ελληνική κοινωνία που να περνάει τον ελληνικό επαρχιωτισμό και να πιάνει τα όρια της Ευρώπης. Μια τέτοια πρόταση, όσο παράδοξο και σας φαίνεται, τη διάβασα πρόσφατα στο Βήμα της Κυριακής από τον Πάμπλο. Από κόμματα και κομματικά ντοκουμέντα δεν την έχω διαβάσει, αλλά ο Πάμπλο έβαλε μια πρόταση πράγματι την Κυριακή στο Βήμα, κατέθεσε μια πρόταση για μια ευρωπαϊκή στρατηγική της ελληνικής αριστεράς. Γιώργο. Θα πρέπει επιτέλους να ψάξουν κάποιοι από την ηγεσία της Γενικής Συνομοσπονδίας να βρουν τα αίτια των αποτυχημένων κινητοποιήσεων, γιατί αν δεν τα βρουν, αν δεν μπορούν να κάνουν κάτι, δυστυχώς το συνδικαλιστικό κίνημα θα καταντήσει θεσμός του συστήματος. Μάλιστα. Τι εγώ στα. Εγώ θα πω ότι η όλη εξέλιξη του 1991, όλα, σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής ζωής, της εξωτερικής πολιτικής, μου θυμίζει
τη σιωπή των αμνών. Αυτή ήταν η εξέλιξη, αυτή ήταν, και πολύ φοβάμαι ότι με την ίδια σιωπή των αμνών βαδίζουμε σαν προοδευτικό κίνημα, σαν προοδευτικοί άνθρωποι και το 1992, μακάρι να βγω ψεύτης. Πριν κλείσω, θα ήθελα, μια και κλείνει το 1991. Έχουμε ακόμα καιρό. Καμαλουναγίου και μετά. εγώ θα έλεγα ότι τα κατάφερε η κυβέρνηση να περάσει το μήνυμα, να προσπαθήσει να περάσει, δεν ξέρω αν το έχει περάσει, ότι σε τούτη τη χώρα όλα πουλούνται. Μάρκο, μια άλλη ερώτηση. Ποιο πρόσωπο θα μπορούσα να πούμε ότι ήταν το πρόσωπο της χρονιάς μέσα στη χώρα? Εγώ, επειδή συνηθίζω να βρίσκω τους ήρωες και αυτού που γράφουν την ιστορία ανάμεσα στον απλό κόσμο, αναφέρθηκα στον Νίκο τον Τεμπονέρα. Θα μπορούσα να σταθώ, και το ανέφερα και πρωτήτερα, και στο παιδί του Λαβρίου. Ίσως φανεί περίεργο, αλλά θα σταθώ σε αυτά τα πρόσωπα. Εγώ θα ήθελα πρώτα-πρώτα να πω για το πρόσωπο που στην παγκόσμια σκηνή κυριάρχησε, ένα μοιραίο πρόσωπο, τον οποίο παρόλο από τη μοιραία πορεία τον βλέπω συμπαθητικά, και είναι τον Γκορμπατσόφ. Ναι, εκεί. Εδώ θέλω να πω μόνο μια κουβέντα, μια φράση. Ο Γκράμψη έλεγε ότι οι μεγάλες ιδέες είναι μεγάλες όταν είναι εφαρμόσιμες. Διαφορετικά αποτελούν ανόητες πλειαρίες. Ο Γκορμπατσόφ συνέλαβε μια μεγάλη ιδέα, το δημοκρατικό σοσιαλισμό, αλλά δεν μπόρεσε να τον βάλει στην πράξη και κατάντησε να το όραμα αυτό που οραματίστηκε, μόλις πήγε να το οικοδομήσει, όλες του ενέργειες να βοηθάνε το αντίπαλο όραμα. Και έτσι ουσιαστικά τι έκανε, οδήγησε μια Σοβιετική Ένωση, και πραγματικά εδώ, ανεξάρτητα ιδεολογικό τοποθετήσεων, πρέπει όλοι οι Έλληνες να θλίβονται, γιατί μια μεγάλη χώρα χάθηκε. Δηλαδή συμπορεύεσαι σε εκτιμήσεις με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας? Μα είναι... Ότι είναι θύμα των μεταρρυθμίσεων. Βεβαίως. Εγώ θα έλεγα αναπόφευκτα θύμα των μεταρρυθμίσεων. Βεβαίως. Όχι, δεν ήταν μοιραία η πορεία. Διαφωνώ. Ναι, εγώ αυτό πιστεύω. Απλά ο Γκορμπατσόφ δεν ήταν Λεν. Ο Λεν συνέλαβε μια επαναστατική ιδέα και μπόρεσε και την εφάρμοσε. Ο Γκορμπατσόφ συνέλαβε μια επαναστατική ιδέα, αλλά απεδείχτη ανίκανος να μεταφέρει τη θεωρία στην πράξη. Και τελευταία στιγμή ακόμα δεν πρόλαβε. Και τον Αύγουστο μπορούσε να προλάβει. Τίποτε. Η πορεία του από εκεί και πέρα έτσι. Μένει το ερωτηματικό αν ήξερε ή μάλλον πώς δεν ήξερε τη σύσκεψη του Μίνσκ, τη συμφωνία του Μίνσκ. Εγώ δεν πιστεύω ότι ήταν ευάλωτος, να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν πιστεύω ότι ο Γκορμπατσόφ βάδισε με βάση κάποιο σχέδιο. Απλούστατα ο Γκορμπατσόφ το μόνο παιχνίδι που ήξερε ήταν να κεντρίζει. Δηλαδή ανάμεσα σε δύο συσχετισμούς να παίζει. Μόλις έφυγε ο ένας συσχετισμός στη συντηρητική, έμεινε ξεκράμπας. Δεν ήξερε να παίξει το παιχνίδι από εκεί πέρα. Γιώργη. Επαρέλαβε την ερώτηση. Το πρόσωπο. Μιλάω για το χώρο. Εγώ μιλάω καθαρά για το χώρο το χώρο του συνδικαλιστικό, ίσως σε κάποιους φανεί παράξενο, αλλά για μένα πρόσωπο εξελίχθηκε σαν πρόσωπο της χρονιάς τον τελευταίο μήνα ο άνθρωπος που συνεθλίβει μέσα στους κομματικούς σημάντες, ο γραμματέας της ΓΕΣΕ, ο Δημήτρης Κωστόπουλος. Ναι. Ωστά. Εγώ, κλείνοντας η χρονιά αυτή, αισθάνομαι το χρέος να αποτίσω ευλαβικά ένα φόρο τιμής τη μνήμη του Μένιου Κουτσόγιώργου, που τόσο άδικα χάθηκε μέσα στο 1991. Και εγώ νομίζω ότι ο άνθρωπος της χρονιάς θα μπορούσε να είναι ο Δημήτρης Βόλας. Ο Δημήτρης Βόλας για το θάρρος του, την τόλμη του, την αποφασιστικότητά του, το κουράγιο του, την ψυχή του δύναμη, μόνος αγωγιζόμενος εναντίον ενός ολόκληρου κατεστημένου. Πολλές φορές μπορεί να προκάλεσε, πολλές φορές μπορεί να αδίκησε, ίσως με κάποιες υπερβολές, όμως σκεφτείτε τις στιγμές που περνάει, που πέρασε σε αυτό το έδρανο του κατηγορουμένου, που ποτέ δεν ένιωσε κατηγορούμενος, όπως επίσης τρία χρόνια ταλαιπωρία που έχει τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του. Νομίζω ότι είναι παράδειγμα για κάθε άνθρωπο που το κατεστημένο το βάζει στο στόχο του. Νομίζω ότι... Να ευχαριστήσω εδώ το Μάκη και εσάς. Και εμείς θα ευχαριστήσουμε τον Μάκη Κώστα και τον Μάρκο. Είμαστε προσκεκλημένοι στην εκπομπή τους. Για τη φιλοξενία. Και η ηθική αυτούργη της ταλαιπωρίας σας, δηλαδή. Μάλλον φυσική αυτούργη. Βέβαια, να πω και κάτι στο κοινό.
Πιστεύω ότι η σημερινή εκπομπή ήταν μια χρήσιμη εκπομπή. Εγώ μάλιστα πρέπει να σας πω ότι επίτηδες αφέθηκα και στο να λειτουργώ σε ένα φιλικό περιβάλλον. Ασφαλώς. Χρησιμοποίησα και τη φράση «ρε παιδιά» και τα λοιπά, επίτηδες όλα και αυτά. Αγάπη μου, είπες στον Γιώργο τον Μάγκο. Είχαμε τέτοιες εκδηλώσεις λατρείας. Επίτηδες, γιατί πιστεύω, το πίστευα και το πιστεύω βαθιά, ότι οι στημένες εκπομπές, οι κατασκευασμένες εκπομπές είναι ανούσιες εκπομπές. Μα ποτέ δεν έγινε τέτοια, τουλάχιστον. Οι αυθόρμητες εκπομπές είναι οι εκπομπές που βγάζουν αλήθειες. Οι άλλες βγάζουν έτοιμα πράγματα, έτοιμα προϊόντα. Εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε τις άλλες βραδιές προσκαλεσμένο και θα δούμε στη συνέχεια. Εγώ θα έλεγα έτσι εδώ στον αέρα να μην τον έχουμε μόνο προσκαλεσμένο. Εντάξει. Ο ρόλος του προσκαλεσμένου μ' αρέσει. Ο ρόλος του προσκαλεμένου μου αρέσει. Είναι ένας πολύ σημαντικός και κερδοφόρος ρόλος. Κοιτώντας μια αρχή από καθέναν, ξεκινώντας από τους μεγαλύτερους, τον Μιχάλη, τον Κώστα, εσείς ο μικρός, τον Μάνο. Πώς την έχεις δει, εσύ πρώτος. Να πω εγώ ρε παιδιά μια ευχή. Ελπίζω όλοι οι βολεμένοι αυτού του τόπου να σκεφτούν τον παράγοντα, τον παράγοντα άνθρωπο που είναι και μέτρο όλων των πραγμάτων και να πάψουν πια να παίζουν όλα αυτά τα παιχνίδια στην πλάτη. Κώστα. Την ευχηθώ, θα είναι στερεότυπα να πούμε η υγεία, ευτυχία, η ειρήνη, όμως αυτό που αρχίζω και φοβάμαι να ευχηθώ ειρήνη και το 1992. Μάχο. Όχι άλλα, αλλά αύριο. Αγάπη το 1992. Και εγώ θα έλεγα ότι όσο δυνατόν, λιγότερες πίκρες, λιγότερες αγωνίες, λιγότερες λύπες, λιγότερα απρόπτα και πάνω απ' όλα όσο δυνατόν περισσότερη υγεία και βέβαια ειρήνη για όλους και δουλειά για όλους. Ευχαριστούμε τον Μιχάλη, τον Κώστα, τον Γιώργο, από τον Μάρκο, μένα, τον Μιχάλη τον Καργαλάκο, τον Κώστα τον Νικολό, τον Γιώργο τον Μπάκο. Καλή σας χρονιά. Ό,τι επιθυμείτε, ό,τι ποθείτε, όσο το δυνατόν να γίνει υγεία και ένα καλύτερο 92 από ό,τι ήταν αυτό το 91. Βέβαια, οι προϋποθέσεις δεν είναι τόσο ευίωνες. Αντίθετα, επιβεβαιώνουν το χαρακτηρισμό του 92 σαν δίσευτο. Καλή σας νύχτα, ραντεβού του χρόνου. Να είστε καλά. Γεια σας. Την Πέμπτη το βράδυ. Γεια σας.